Είμαι πολύ αγαπημένος, φίλε. Τι έπατε, δε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγα κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προπροάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος. Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός. Στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Έλα, έλα, καλημέρα, Κωνσταντίνε. Άντε, γόρι μου, άντε λίγο να φορτσάρουμε. Τι έγινε. Και 16 πέρα. Με αυτό λέω, άντε λίγο ρε. Εγώ άντε. Ποιος. Τι άντε. Ποιος, εγώ κάνε τα κουμάντες εδώ πέρα. Εδώ πάρα. Και άντε διαφημιστικό, πάνω τον Πακίδου, ιστορίες και 16 θα μπαίνουμε. Ας πούμε κάνω όπλο καμιά μέρα. Μη, Κωνσταντίνε μου, μη αγόρι μου, εσύ. Ένα νεροπίστολο από αυτά που είσαι στις πισίνες. Το παρήκει ένα καλό από την Κρήτη. Ένα καλό νεροπίστολο από την Κρήτη. Αλλά μαζί με τον είδε στο φίλο στον Άλεξ. Έχει μια ωραία φωτογραφία με φανέλα πάω, καπετάνιο τέτοιο καπελάκι. Είναι συλλεκτικό. Δεν ξέρω αν την είδε που κυκλοφορεί. Μια χαρά είναι ο Άλεξ. Υπέροχος. Ο Άλεξ δεν έχει ανάγκη. Υπέροχος τύπος ο Άλεξ. Λοιπόν, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Rap and Cool μέχρι και τις 10 με τον κύριο Καζαμπάκα απέναντι. Να τον πούμε και αυτό. Να δει και να τον αμελούμε. Τελείωνε, Κουλιανέ, τελείωνε. Τι τελείωνε, ρε Κωνσταντίνε, θα σε κράξουμε το καλημέρα. 1032 διαρκείες λέει εδώ πέρα. Ξεφώνησε χθες το μεσημέρι, τον κόκκινο. Τον βαρούσε, τον κοπανούσε. 1032 σε μια μέρα. Δηλαδή, άμα συνεχίσουμε έτσι τέλη εβδομάδα, θα έχουμε πάει 5.000. Δεν είναι έτσι, τις άλλες μέρες ήταν. Πώς, τις άλλες μέρες ήταν πιο κάτω, τις άλλες μέρες. Λοιπόν, να μου πατήσουμε λίγο γκαζάκι σαν την Μπεμβέ την Πισοκούνα είναι ο ΠΑΟΚ. Τσοκολάτος πήρε. Δεν παίρνουν αυτοί πλέον. Yeah. Σταμάτησα να παίρνουν. Δεν έρχονται καν και στο γήπεδο. Και καλά κάνουν και δεν έρχονται. Του πήγες κατευθείαν δεξιά αριστερά. Δεν έρχονται στο γήπεδο. Ήρθανε. Ναι. Φτιάξαν τη Μακεδονία μια χαρά το όνομα. Ναι. Κάνατε τις κότες εσείς με το γήπεδο. Εδώ τώρα 1032 μέσα σε μια μέρα. Σήμερα θα πάνε 2.032, ναι. Την Παρασκευή θα πάνε, ναι. 3.032 και αυτού και βγαίνω. Του Χρυσαγοράκη θα τα κάνετε τα 22. Τι να κάνουμε του Χρυσαγοράκη. 22, ναι, 22. Εκείνη θα το... τα κάνετε. Θα τα κάνουμε. Άνταξε. Και νομίζω ότι θα γίνουν και εύκολα κιόλα, παρότι υπάρχει αυτό το τσίπημα τη τιμή. Και χθε άκουγα εδώ, έπαιζε με τον Γρηγόρη, τον τσίκιζε. Έπαιζα. Έπαιζε. Τι να κάνω. Τι να κάνει, τι να κάνει. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε λίγο με τατουάρι που είναι επίκαιρο σήμερα, γιατί επιστρέφει στα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από καμιά 8-9 χρόνια. Έτσι, γιατί έχουμε και τους αντιπάλους του ήδη στα. Ποιοι είναι? Να πάμε λίγο να δούμε πιθανούς αντιπάλους του Άρη. Βγήκανε οι ομάδες. Είναι επικεφαλής του 7ου γκρουπου Άρης και νομίζω ότι μόνο μία ομάδα θα ήθελε να αποφύγει. Yeah. Οι υπόλοιπες είναι κυριολεκτικά του χεριού του. Λοιπόν, θα παίξει με μία εκ των Σαμπάιλ από το Αζερβαϊτζάν ή την Κραϊόβα. Παρακαλώ. Λογικά Κραϊόβα. Λογικά Κραϊόβα. Σαχτόρ Σολιγκόρσκ και Λευκορώσι με έχει μπαίνει ένα από Μάλτα. Ξαναπαίξει με τη Μάλτα.
Με ποια? Ο Άρης. Με ποια από τη Μάλτα? Την Ιμπέρια Μάλτα. Πάλι έχει παίξει παλιά. Έπαιξε. Για πες, για πες εσύ. Κέρδισε εδώ 1-0. 1-0. Και εκεί κέρδισε 6-0. Ναι, εντάξει, τώρα με τη Μάλτα, ποια Μάλτα. Ποια Μάλτα, τώρα δεν υπάρχει. Έχει ξαναπέξει με την Ιμπέρια Μάλτα. Ναι, ναι, ναι. Λες να ξαναπέσει με την Ιμπέρια Μάλτα. Άμα είναι τυχερό του. Λοιπόν, Κόνα Κουέι, Ουαλή με Κιλμάρνοκ από Σκωτία. Και η Κιλμάρνοκ έχει ένα βαθμό δυσκολία, γιατί είναι μια κανονική ομάδα. Η άλλη. Ζενέ Λουξεμβούργου ή τον Πολ Κωνστανάη, λογικά εδώ περνάνε οι Καζάκοι τη Κασανάη. Και Crusaders με την Τόρσβα, νησιά Φερό με Βόρεια Ιρλανδία. Η ομάδα που πρέπει να αποφύγει από αυτήν την φάση είναι η Λεμεσού τη Κύπρου. Η Λεμεσό. Ναι, είναι καλή ομάδα. Η Λεμεσό. Είναι πολύ καλή ομάδα. Η Λεμεσό θα έχει κατευθείαν βαθμό δυσκολία. Δεν λέω ότι δεν την περνάει. Με μία θα παίξει από αυτές. Με μία από αυτές. Ναι. Θα παίξει knockout. Knockout. Μπαμπά. Ναι. Δηλαδή με μία εκ των Λεμεσού. Κραϊόβα λέω εγώ για να του περάσω άλλου. Σαχτόρ Σολγκόρσκ δεν περνάει. Έχει μπαίνει στην Λεμεσό. Ναι, ναι. Κιλμάρνοκ. Ναι. Τον Πολ Κωνστανάη και δεν ξέρω τι θα γίνει στο Crusaders. Αυτό είναι. Το πακετάκι των ομάδων που θα αντιμετωπίσει ο Άρης. Του πισινού τα 9 μέρα. Εντάξει, εύκολη κλήρωση θα έχει τώρα. Σιγά τις ομάδες. Εντάξει, πιο μετά θα βάλουμε βαθμό δυσκολίας. Ναι. Ακόμα είναι σκληρή. Πώς πρέπει να περάσει. Τι πώς, τρεις ομάδες πρέπει να περάσει τώρα μία. Να ξαναπεράσει άλλη μία και να ξαναπεράσει ξανά άλλη μία. Και αν δεν περάσει, τι έγινε. Εντάξει, το θέμα να μπει ο Μίλος Europa League, να ανεβάσει λίγο τον Άρη πρεστίζ επίπεδο θα ο Καρυπίδης, ναι. Ο οποίος είναι ήδη στην Νιόν. Έτσι, να, είναι γούστα αυτά, ρε φίλε. Πήρε το λάκι το Ζουμπούλι μαζί. Το Ζουμπούλι πήρε, ναι. Να τη βρει την Νιόν ο Ζουμπούλι. Γιατί ρε εδώ, ρε, να με τη βρει. Μια χαρά πάλι καλά. Στον δρόμο, εντάξει, αεροπλάνο θα τη αφήσει εκεί. Πάρει μαζί. Νιόν, νιόν φίλε. Ώρα 0, ώρα Ευρώπη, ώρα κλήρωση 2 η ώρα θα μάθει ο Άριστον. Ο Ζουμπούλι εδώ δεν μα χωνεύει, δεν δίνει ειδήσει. Δεν μα χωνεύει. Το βρήκα τις προάλλες κάπου έτσι ένα μαγαζί τόσο. Τα είπαμε, cool, τι κάνεις, μαμούς του δεν μου έκανε παράπονα. Αλλά τα παιδιά εδώ δεν τα δίνει ειδήσει. Τι, τα κυνηγάμε το τουφέκι να τη βγάλουμε την είδηση. Δεν το παίρνουμε και αυτό να το φέρουμε. Να το φέρουμε και αυτό εδώ. Έτσι, αλλά να η λύση. Εδώ έχουμε πάρει ένα κάρο άχρηστο. Είχαμε πάρει παλιά. Τώρα είμαστε κομπλέ. Ας πάρει και ένα. Τώρα δεν ανέβηκε και το ρεπορτάζ του Άρη. Δεν γίνεται όμως. Όταν είσαι γραφείο τύπου κάπου δεν μπορεί να είσαι. Δηλαδή π.χ. τώρα λέγω. Θα είναι από την αποστολή. Σε παίρνει ο Σαββή και λέει θέλω γραφείο τύπου ένα ζωηρό. Εδώ θα πάρω το Ραπτόπουλο που είναι έτσι. Δεν μπορεί να αφήσει να κάνει εκπομπέ. Ποιο το λέει αυτό. Δεν μπορεί να κάνει. Θα είσαι γραφείο τύπου. Τέλος. Τι λες. Ο Καραπαπάς δεν έκανε εκπομπές στον νόμο. Ποιος νόμος το λέει αυτό. Ο νόμος ότι όταν είσαι γραφείο τύπου απογορεύεται να κάνει. Υπάρχει κανένας νόμος τέτοιος που το λέει αυτό. Θα τον καθαιρέσει εσύ. Υπάρχει νόμος. Δεν γίνεται, δεν σε πάρει ομάδα. Ποιος. Δεν θα σε πάρει το τι ομάδα. Δεν σε πέφτει. Θα σου πει φίλε, διάλεξε τι θες. Εκπομπές ή γραφείο τύπου. Δεν γίνεται και να πας να τα κάνεις μπάχαλο και μετά να έχεις εδώ. Και τα δύο. Και τα δύο. Αλλά θες οι πηγές να εισραίουν τα χρήματα από παντού. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Άρη σήμερα θέλοντας και μη γιατί είπαμε είναι η μέρα του, έχουμε τα ονόματα, έρχεται και ο Ιντέγε. Κοίταξε σήμερα στον Άρη. 2 και 35, ξέρεις τι ώρα θα έρθει. Την ώρα που θα βγαίνετε μετά το πρώτο διαφημιστικό με τον κόκκινο, το μεσημεράκι, πάνω σε σένα θα σκάσει ο Ιντέγε. Η αλήθεια είναι ότι η μεταγραφή αεροδρομίου στη Θεσσαλονίκη δεν έχει γίνει. Σωστά. Πότε ήταν η τελευταία μεταγραφή αεροδρομίου που έχει γίνει στη Θεσσαλονίκη. Ο Περπάτο. Ο Περπάτο. Ήταν μεταγραφή αεροδρομίου. Απέτυχε. Άρα έχουμε καταλήξει ένα ηθικό δίδαγμα διαχρονικά. Δεν ήρθε στο αεροδρόμιο, ήρθε από τη Βρωμοβουλγαρία. Ναι, αλλά είχαμε υποδοχές από πάνω ευζώνους. Δεν ήταν μεταγραφή αεροδρομίου. Ήταν κτέλ. Μεταγραφή κτέλ. Μεταγραφή κτέλ και έγινε μπελ. Ναι, λοιπόν, κτέλ έγινε, αλλά ήταν. Οι μεταγραφές αεροδρομίου μας έχουν διδάξει και ελπίζω το να το έχουμε μάθει όλο το μάθημα. Ότι δεν φτουράνε. Φτούρισε μια δικιά σα. Του Ζαγοράκη και του Γκαρσία φτούρισε. Και αυτό είχαν. Εντάξει, κάποιε του ράνερ, παιδί. Εφτούρισε, δεν φτούρισε. Κάποιε. Του Ζαγοράκη. Ναι. Ολόκληρο. Τι ολόκληρο. Σαββίδι σα έφερε. Αυτή πέρα. Ήταν η κίνηση μα του Ζαγοράκη. Είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει στον Πάοκο Ζαγοράκη. Να κάνει το κονέξο μαζί με Βρίζα να φέρουν τον Ιβάν Σαββίδι. Και ο Βιολίδη μαζί. Και αυτό, να το πιστώσουμε κι αυτού. Εντάξει, ξέρω κάτι ένα άγαλμα. Δίπλα στου Κούδα. Κάτι και το Βιολίδη ένα άγαλμα. Χοντρό, χοντρό το άγαλμα του Βιολίδη. Θέλει μάρμαρο. Μεγάλο μάρμαρο. 2 και 35 σήμερα σκάει μύτη ο Ιντέγιο, ο οποίο υπογράφει για έναν χρόνο. Πόσοι νοματέοι θα μαζευτούν εκεί στο αεροδρόμιο. Θα μαζευτούν κάποιοι νοματέοι. Θα πάνε χίλια αργιανοί. Μεγάλη μεταγραφή έχει ο Χολίπτης μας. Για να ακούσουμε μια μεγάλη. Παρά το προχωρημένο της ώρας, περισσότεροι από 6.000 οπαδοί του Άρη ήρθαν στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης για να υποδεχτούν το νέο μεγάλο αστέρι της ομάδας, τον Μάρτσιο Αμορόσο. Το σέρφερ, ακριβώς, καλά σου είπα. 6.000 είχαν πάει για να υποδεχτούν το σέρφερ. Ο Αμορόσο, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ. Έτσι. Και με το που έφυγε από εδώ, τον γύρισε στις παραλίες, έκανε σέρφερ. Στο ίδιο. Ναι. Στο ίδιο πούλμαν με τον Μπερμπάντο. Κανονικά όμως. Ναι. Γι' αυτό λέω ότι έχει διδάξει ιστορία ότι οι μεταγραφές αεροδρομίου δεν φτουράνε. 6.000 στον Μάρτιο. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλε. Είχαμε και τα άλλα τα προηγούμενα χρόνια, το οποίο πλέον δεν τα έχουμε ευτυχώς. Τις πρώτες.
τις πρώτες. Γιατί ο Άρης σήμερα θα πάμε και τώρα, μια που ξεκινήσαμε και την Ομαύρους σήμερα. Σήμερα έχει πρώτη ο Άρης κανονικά. Θα είχαμε τα γνωστά, πόσο κόσμο θα πας εσύ, να την κάνω εγώ λίγο πιο μετά, να έχω περισσότερο κόσμο. Έχουμε ξεφύγει αυτές, από αυτές τις μικροκατηνιές. Ευτυχώς. Ναι. Ευτυχώς, ναι, ναι. Ευτυχώς. Το να πουλήσουμε μια μέρα φύλλα, γιατί πήγανε 10 στο ένα γήπεδο και 12 στο άλλο. Γέρα στον Μπούζα γι' αυτό. Άρα, για κάνε λίγο τα φαινοκεντρικό κράτο, τα δεφάγω. 22.000 κόσμο στην προπόνηση του ΠΑΟΚ. Κάνει καμιά ομάδα, ρε φαλάκρα. Καλά σε λέει, ρε. Καλά σε λέει. Σε έριξε κανένα χαστούκάκι, τάκ, τάκ, τάκ. Πώς έριξε εκείνο εκεί με το ασκόνο όταν είχαν τρακάρει εκεί στο κέντρο που σου είχες δει. Παπ, παπ, ε. Έτσι. Έτσι, άνα, γεια σου. Λοιπόν, στις 6 ώρα ο Άρης θα έχει σήμερα. Πρώτη στις 6 με πολλές πάντως απουσίες, χωρίς κόσμο. Γιατί πολλές μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει ακόμα, κάποιοι παίζουν δεν έχουν έρθει, κάποιοι που δεν έχουν ανανεώσει ακόμα. Το θέμα είναι 2 η ώρα να μάθει αντίπαλο ο Άρης, να περιμένουμε τον Ιντέγε σήμερα. Εντάξει, θα είναι το Άρη μέρα σήμερα. Εντάξει, να μην το... Αφού δεν κάνετε εσείς μεταγραφές, σας κάνω. Θα πάμε και σήμερα έχει κάνει τσουνάμι μεταγραφών Ολυμπιακός. Μετά θα δεις χαμός γίνεται κάτω στον Πειραιά. Όπως τα έλεγε ο Βαγγέλας. Έχω κλείσει, λέει, μεταγραφάρες και ήρθαν σήμερα μαζεμένες. Ντουρμισάη, ήρθε Κάιπερς, ήρθε Μπρούνο, αυτούς που ήθελε ο Άρης δηλαδή. Στην Ολυμπιακός αυτά. Ντουρμισάη πήρε. Ναι. Μπρούνο. Καλώς τον Ντουρμισάη, εμένα μου αρέσει τώρα χωρίς πλάκα. Ανέτοιμος είναι όμως. Ο Μπρούνο τον ήθελε ο Άρης, τον Κάιπερς τον ήθελε. Σαπάκι είναι ρε ο Ντουρμισάη. Ανέτοιμος είναι. Μ' αρέσει ο Ντουρμισάη. Ανέτοιμος είναι. Εντάξει, ετοιμαστεί. Έχει ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν φτιάχνεται. Θα πάμε μετά, θα πάμε να δούμε τις μεταγραφές του Ολυμπιακού. Λοιπόν, στον Άρη. Δηλαδή αντί για Βέλιο πήρε η Ντέγε. Μεγάλη αυτή. Θα αποτιμώ τώρα με έβαλε σε σκέψεις. Η Ντέγε ή Βέλιο. Και οι δύο έχουν να παίξουν κάθε χρόνο. Δεν παίζουν και οι δύο, ναι, δεν παίζουν και οι δύο. Ποιος έχει πιο ελαφρύ κορμί. Νομίζω ο Βέλιος. Ο Βέλιος ελαφρύ κορμί. Ο άλλος είναι λίγο πιο γαϊδούρη. Πιο βαρύς είναι. Ο άλλος είναι λίγο πιο γαϊδούρη, ναι. Είναι από μάνα του πιο βαρύς ο άλλος. Είναι η κατασκευή του, το σασί βαρύ, πατάει καλά κάτω στο δικό του. Ενώ ο Βέλιος ελαφρύς. Είναι λίγο πιο ελαφρύς. Τι ελαφρύς. Ο ένας ζυγίζει 1,2 τόνος, ο άλλος 1,1 επειδή μάμα ήταν αυτοκίνητα. Βαριά κορμιά. Βαριά κορμιά και έτσι. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Εντάξει, αυτά τα βαριά κορμιά όταν μείνουν σε ανυπαρξία ναι, ναι. Έχουν θέματα μετά. Συμφωνώ μαζί σου. Να προσέχουν τις θλάσεις, τα τραβήγματα. Πώς ποντάραμε πέρσι και δικαιωθήκαμε για πλάκα με τον Γιάγια Τουρέ, λέγαμε δεν θα επανέλθει ποτέ αυτό. Ο Γιάγια Τουρέ έπαιζε και στα χαφ. Ενώ τώρα στο φόρ. Μπορεί να του δώσει μια εντολή, ξέρεις, παίξε μέσα στο τετράγωνο, μην βγαίνεις πολύ κουτί, έξω. Εκεί. Μην κάνεις μεγάλες κινήσεις, μην έρχεσαι πολύ να μαρκάρεις. Ναι, μην... ναι, σε ναι, κανένα ναι. Κόρνερ πια στο στόπερ. Σωστό. Αλλά ναι, κατάλαβες. Ναι, 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 μην ναι, κάνεις ναι, μεγάλες διαδρομές, μην κάνεις pressing τον αντίπαλο. Στόπερ, άσε να περάσει την πρώτη γραμμή, η μπάλα περίμενε. Όταν την πάρεις γύρνα πλάτη, δώστη και φύγε στα 10 μέτρα. Μην κουνιέσαι πολύ, μην τραβιέσαι πλάγια. Έχει το βαρύ. Στυλ Περόνε, ξέρω που θέλει να. Ναι. Αυτά τα κορμιά. Στυλ Περόνε, καλά λες. Δεν του βγάζει σε μεγάλες διαδρομές να πούμε. Ο Ντέγε και ο Βέλιος είναι μικροί, δεν είναι Περόνε, δεν είναι 35-36. Ναι, αλλά το Βέλιο το προστάτη τον Ρούβι ξεκίνησε ξανθιά η οδοντία. Δεν πειράζει, ρε, δεν ναι. πειράζει. Ο προστάτη σε τέτοια ηλικία αμέσως ξαναεμφανίζεται. Πάπα, πάπα, πάπα. Λοιπόν, ναι. Ο Άρης ο οποίος καίγεται για στόπερ, εγώ απορώ πως δεν έχουν κλείσει ακόμα το Ρόουζ να τελειώνει ο άνθρωπος. Λέγω τα βρήκαμε τον Άρη, βρείτε τα με τη Λορεάν, καμιά 30-40 χιλιάδες διαφορά. Δηλαδή... θα τα βρούνε με το Ρόουζ. Το θέλει κι άλλο στόπερ. Θέλει κι άλλο στόπερ, καίγεται για στόπερ και ο άλλος ο στόπερ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Στράντζαλη, τον είδες πως επέστρεψε από Μύκονο Σαντορίνη. Μαύρος. Ποιος? Ο Στράντζαλης. Ο Στράντζαλης μαύρος, μαύρος γύρισε, σαν τον Ιντέγε. Ο Στράντζαλης. Ναι, ναι. Πήγε Μύκονο. Ναι, ναι, πήγε γιατί τώρα ξεκινάει η προετοιμασία. Τελείωσε. Ό,τι άδεια πήραν τα παιδιά, ρε, πότε τώρα θα την πάρουν. Ο Στράντζαλης. Πετρωτός πήγε... τώρα δεν έχει άδεια. Στάσου, ρε, ο Στράντζαλης πήγε στη Μύκονο. Πού να πάει, ο καφές έχει 20 ευρώ. 20 ευρώ και 50 ευρώ του καλαμαράκι μαζί με το χταπόδι, το ούζο 42 ευρώ. Η καρέκλα που κάθεσε άλλα. Και γιατί 20... να πάει στη Μύκονο να πληρώσει 42 ευρώ. Εντάξει, νέο είναι ρε φίλε, εντάξει, εμείς δεν τα κάναμε αυτά. Τι θέλαμε, εσύ όταν... Μύκονο δεν πήγες. Πήγα μια φορά, δεν ξαναπάω, πισιρικά. Για πες τι έκανες εκεί στη Μύκονο. Τι έκανα, ναι, ναι, ναι. Κυνηγούσα τον Πέτρο τη Μύκονο. Ποιο, τον Πελαργό εκεί. Τον Πελαργό. Ναι. Τον κυνηγούσε. Τον σκοτώσανε. Τον καθάρισαν. Καθάρισαν τον Πετράκι το λέει. Πέτρο. Τον Πετράκι. Ναι, ο Άρης λοιπόν καίγεται για ένα στόπερ. Οπωσδήποτε μαζί με τον. Δύο. Δύο στόπερ. Ναι. Αλλά έχει έναν Μικέλ Βιγιανουέβα. Είναι ένα 26χρονο στόπερ από τη Βενεζουέλα. Παίζει τώρα αυτό. Στο Κόπα Αμέρικα. Δύσκολο αυτό. Θεριό. Αυτό να τον πάρουν είναι πολύ καλό. 1,92. Δύσκολο να τον πάρουν αυτό. Στην Ταραγώνα. Δεν νομίζω ότι. Δανεικό από τη Μάλαγα. Ξέρω, δεν ναι. νομίζω. Γεμάτη χρονιά έχει αυτό από τη 29-28, μάτς 30, κάπου τόσο έκανε. Καλό. Δύσκολο να τον πάρουν. Καλό κόνσεπτ όμω ο συγκεκριμένο να τον φέρει. Είναι πολύ όμορφο για να είναι αληθινό. Όπα, δεν σ' αρέσουν τα όμορφα. Θε να τα βγάλει ψεύτικα. Γιατί δεν μπορεί να τον φέρει ο Καρπίζα Τρελαδί να δει σήμερα κλήρωση. Αν τον πάρει δανεικό. Άρη Κρουσέιντερ. Μπορεί να κάνει μαγκιά και τον πάρει δανεικό μαγκιά του. Α, γιατί όχι. Ναι. Ούτω άλλω ναι. και η Συνταραγώνα που παίζει σε Γούντα δανεικό από τη Μάλαγα τον είχαν τον παλίκαρο. Και αυτό παίζει εθνική Βενεζουέλα. Είναι γρήγορο.
Δεν το γνωρίζω παιδί. Έχει... Δεν θέλω να λέω. Μη αρχίσει πάλι είναι αυτά τα τεχνίτη στόπερ. Ναι, είναι μυαλό, είναι αργό, τι κάνει. Ναι. Ναι, δεν τον έχω τον παίχτη. Για να με δίκιο συμβηρική, δεν έχω απλώ δίκτυα. Μαύρο είναι. Όχι, να του. Α, δεν είναι μαύρο. Μια που πει Βενεζουέλα, να κλείσουμε έτσι. Χθε αργά το βράδυ είχαμε άλλα δύο παιχνίδια για το Copa America. Τα οποία δεν μπορούμε να τα δούμε θέλοντα και εμεί. 3,5 ώρα ξεκινάνε, πότε να τα δούμε. Δεν κουστάρω αυτό το θεσμό. Λοιπόν, Βραζιλία-Βενεζουέλα, γιατί δεν το κουστάρει, επειδή μπήκα μέσα Κατάρ και Ιαπωνίες, έχει γίνει. Έλα μου τώρα, λοιπόν, ο Αιγινιακός και ο Πιερικός μπήκε μέσα εκεί τώρα. Ναι, Βραζιλία-Βενεζουέλα λοιπόν, 0-0. Και έχουν ακυρωθεί 2 γκολ τη Βραζιλία με βαρ. Άντε το ένα πε, οριακά πε μπορεί να το, αλλά το δεύτερο που μπαίνει στο 87, ψάχνουμε ακόμα τον λόγο γιατί ακυρώθηκε από το βαρ. Ναι. Πε μου εσύ τώρα το λόγο που ακύρωσαν τον γκολ στη Βραζιλία που μπορεί είναι να προωθούμε. Διοργανώτρια που είναι, έχει υποτίθεται την διαιτησία μαζί. Και αυτά λέει ο κόσμο. Έχω τη διαιτησία. Και δεν ξέρω τι ακύρωσε. Δεν ξέρω τι ακύρωσε. Πεντακάθαρο γκολ τη. Δηλαδή βλέπω και ξαναβλέπω τη φάση και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τον γκολ. Εντάξει, δεν φάμε το βράδυ επειδή. Καλά, ναι, δεν ακύρωσε τον γκολ τη Βραζιλία. Κανονικά σουτ Φιρμίνιο καλύπτει. Και από δύο αμυντικούς και από τον τερματοφύλακα και ο διαιτής πήγε στο βαρ. Δηλαδή αυτό σε κάνει και τρελαίνεις. Ο Φιρμίνιο τώρα πώς θα παίξει μπάλα. Γιατί? Πότε κάνει προετοιμασία, πότε ξεκουραστεί. Α, το... για τη Λίβερπουλ λες μετά, αύριο μεθαύριο. Θα παίξει, ναι. Εντάξει, θα τελειώσει το κόπα τώρα, τελειώνει Ιούλιο, θα του δώσουν. Δε, αυτοί, μην αγχώνεσαι, οι μεγάλες ομάδες ξεχνούν τέλη Αυγούστου τις υποχρεώσεις. Δεν έχουν Ευρώπη, ομίλους μπαίνουν κατευθείαν. Θα ξεκουραστεί. 5 Ιουλίου θα τελειώσει αυτό το Copa America. 5 Ιουλίου με 25 Ιουλίου θα πάει να ράξει. Θα ράξει, ναι, ναι, και θα φύγει. Θα του δώσουν άδεια ειδική. Τουλάχιστον 15 μέρες. Σίγουρα, σίγουρα. Θα αποφορτιστεί, βέβαια δεν. Στο άλλο παιχνίδι το Περού κέρδισε 3-1. Δεν κουστάρω το Περού. Δεν κουστάρει Περού. Πιανόλες είναι. Και το Περού είναι πιανόλα. Πιανόλες. Και η Βολιβία με τη Βραζιλία. Όχι, Βολιβία δεν έχω. Δεν, ναι, ναι, ναι. Το Περού είναι αχώνευτη. Πιανόλες. Δεν του γουστάρω καθόλου. Εντάξει, Κωνσταντίνο, ότι πει να γουστάρει. Δεν θε Περουβιανού. Ποιο ήταν έτσι, θυμίσου μεγάλου Περουβιανού. Εκτός από τον Πέρσι Ολιβάρες και τον Κομίχες που ο είχε Κομίχες. Τι ασχημάνδρας, πόπο που υπήρχε πιο άσχημος από τον Κομίχες. Θυμήσου λίγο. Ναι. Ποιος? Ο Σαραδούκας. Έλα ρε, γιατί ο Σαραδούκας τώρα. Κομίχες Σαραδούκας, λες πιο άσχημος ο Σαραδούκας. Ο Σαραδούκας, ναι. Τον έχει τον Σαραδούκα. Εντάξει, τον έχω δει. Εντάξει, δεν είναι κουκλεντέν, δεν είναι για μοντέλο, δεν θα τον πάρουμε για γαμπρό. Ο επιτομή αλλά... της ασχήμιας. Ο Κομίχες τι ήταν τότε. Η επιτομή της ασχήμιας και αυτός. Και αυτός. Σε καλυστή άσχημον θα μαλώνουμε ποιος θα κάνει ποιος του για άσχημον. Σε ποιον θα δώσουμε τον τίτλο, τη σέψη. Θες να κάνουμε ένα ρεπορτάζ εδώ πέρα τώρα. Ναι, ναι. Έλα, με αυτό να κλείσουμε το πρώτο ημίωρο. Ποιοι ήταν οι πιο άσχημοι ποδοσφαιριστές. Πιο άσχημους. Ναι. Ναι. Από δεκαετία 70 και μετά όσοι θυμάστε. Ό,τι θυμάστε και 50 και 60 και 80 και 90. Λοιπόν, στείλτε μηνυματάκια να θυμηθούμε ποιοι είναι πιο άσχημοι για εσάς. Θα μας πει πώς θα. Απαγκοσμίως. Και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα. Λοιπόν, ναι. Ανάρτηση έχουμε κάνει. Νίκος Κουλιανός Β. Σήμερα έχουμε βάλει κάτι σεμνό ταπεινό. Κάνουμε ένα παιδάκι μου. Ένα γκάλο. Ένα γκάλο ασχήμια. Ασχήμια, ναι. Ναι. Ψάχνουμε τους πιο άσχημους ποδοσφαιριστές διαχρονικά. Και Β' εθνική. Και Β' μέσα. Καλά, μα βάλω Β'. Έχει πολλούς Β'. Υπάρχει βασιλιάς της ασχήμιας. Θα μας το πεις μετά το διαφημιστικό. Μετά το διαφημιστικό όμως. Λοιπόν. Βασιλιάς της ασχήμιας. Ναι. Ο οποίος ορκιζόταν στην ομορφιά του ότι δεν πουλήσαν τα παιχνίδια. Αλλά. Ορκίζομαι, λέει, στην ομορφιά του. Ορκίζομαι σε ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, αλλά τέτοια έλεγε. Εσύ του έλεγε ο Θεό. Μήπως το πουλήσατε το παιχνίδι, μην έχω αγωνία στον πάγκο. Στην ομορφιά μου λέει. Τίποτα. Στην ομορφιά μου κιόλας. Έξυπνος. Λοιπόν, ψάχνουμε τους πιο άσχημους διαχρονικά ποδοσφαιριστές. Έχουμε αναρτήσει ένα παιδάκι και έναν μπαμπά που κάνει babysitting, τον έχει δέσει με το Σεντόνι. Έτσι, αμή τι άλλο και δεν μπορεί να φύγει ο πιτσιρίκος. Σ' αρέσουν αυτά. Πολύ. Ωραία τεχνική, έτσι. Λοιπόν, με μένα μου αρέσει πάρα πολύ και η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα κατασύματα Wind, διότι λασάρεται μια ανταγωνιστική υπηρεσία, το One Day Service. Είναι μέρος μια σειράς υπηρεσιών που βρίσκουν σταδιακά οι πελάτες σε κατασύματα Wind, Wind Support Services, Total Repair. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να αφήσετε το smartphone σας σε ένα κατάστημα Wind και την επόμενη εργάσιμη θα βρίσκεται στο κατάστημα επιδιορθωμένο, παίρνοντας δώρο και ένα χρόνο εγγύηση για την επιδιορθωμένη συσκευή σας. Ψάχνουμε σήμερα άσημους ποδοσφαιριστές διαχρονικά. Επιστρέφουμε με ένα μπαμ που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Σήμερα θα σας πούμε για ένα κολπάκι για να εξοικονομήσετε και χρόνο και ξεκούραση και χρήμα. Είναι απλό, μπαίνετε στο volton.gr, καλείτε στο 11300, ζητάτε πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας Volton One. Μόλις ενεργοποιηθεί θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας για να κοιμηθείτε ή ό,τι θέλετε τέλος πάντων, εκτός από το να κάνετε τις δουλειές του σπιτιού, και θα έχετε όλη τη νύχτα δική σας, γιατί με το Volton One εξασφαλίζετε για 18 ολόκληρους μήνες τιμή χαμηλότερη και από αυτή του ηλεκτρικού ρεύματος όλη μέρα. Και εκτός συνέπειας βέβαια 10%. Έτσι απλά λοιπόν, volton.gr ή καλείτε στο 11300.
Μποτζόρνο καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε, ο ράπ εδώ δεν κρατιέται, ούτε ο Καζαμπάκας. Χρόνια πολλά να πούμε στον Αντώνη Ρέμου έτσι παρεπιπτόντως. Τι έπαθε? Γενέθλια έχει, δεν είναι. Για να το πούμε χρόνια πολλά, το 70 γεννηθείς. Κλείνει 49. 49, ακριβώς. Ναι. Εγώ φορτώθηκα και προσωποποιήθηκαν με τη ρύθμιση του ορφανού και βέβαια μετά εντεχνιέντος οι ωραίοι φίλαθλοι, οι οργανωμένοι του Ηρακλή αφήσαν την ομάδα να καταστραφεί και να ληφθεί η εταιρεία. Λέει κι άλλα ο Αντώνης. Δηλαδή, τη μια λέει ο Ρέμος, ναι, η κακή φίλαθλοι του Ηρακλή. Ναι. Ο Μπέος τους λέει κοπρίτες. Ναι. Τι γίνεται, μα. Λέει πολλά. Συναδέλφοι. Στα πανεπιστήμια μέσα, λες εσύ. Στα πανεπιστήμια οι κομμουνιστές βαράνε. Κάνουν τις πάντο. Απαγάγουν τον Πρίτανη, να πούμε. Θα πάμε στο Ηρακλή αργότερα. Πάντως ο Ρέμος λέει πάρα πολλά σε αυτή τη συνέντευξη. Ο Στρόιτερ δεν είναι. Θανάση, αυτή δεν είναι. Η συνέντευξη που έχει δώσει ο Στρόιτερ λέει πολλά πράγματα και χθες επειδή μου με ένα. Κάποιοι άνθρωποι είναι, παιδί μου, εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη και τα λάθη μου τα πλήρωσα μέχρι τελευταία δραχμή που λέμε. Μέχρι τελευταίο ευρώ. Νιώθω και ξέρω και αυτοί που αγαπάνε και είναι πραγματικά Ηρακλειδείς, ξέρουν ποιος είναι ο Αντώνης Ρέμος και τι έχει κάνει για τον Ηρακλή. Φίλε, 18 εκατομμύρια πλήρωσε ο Αντώνης Ρέμος. Και το παλιό αφημί, το original του Ηρακλή, όσον αφορά τα χρέη για το δημόσιο, έχουν εξοφληθεί από τον Αντώνη Ρέμος. Ναι, αλλά δεν εξοφλήθηκαν οι παίκτες. Δεν εξοφλήθηκαν τα χρέη προς τους ιδιώτες. Αλλά προς το δημόσιο έχουν εξοφλεί άπαντες. Ξέρεις πώς μεταφράζεις αυτό 18 εκατομμύρια να έχει πληρώσει ο Ρέμος. Κάθε μηνάκι πήγαινε, πλήρωνε για 8-9 χρόνια, το 10 και μετά, 90.000 ευρώ. Κοίταξε να δεις. Μιλάμε τώρα για ασύλληπτα πράγματα, έτσι. Ο Ρέμος κανονικά θα πρέπει να πουλήσει αυτό το αφημί. Κανονικά, ναι. Κανονικά πρέπει να το πουλήσει αυτό το αφημί. Βεβαίως. Ή να αναλάβει κάποιο. Είναι το original αφημί του Ηρακλή. Ναι. Το αυθεντικό. Το έχει ξεπληρώσει ο Ρέμος εντελώς και εδώ θα πηγαίναμε λίγο αργότερα στο Ηρακλή. Αλλά βέβαια, γιατί ο Ρέμος, ναι, ο Ρέμος δεν το χρησιμοποίησαν και ο παδί του Ηρακλή σαν ένα μέσο καλών δημοσίων σχέσεων. Ο Ρέμος τραγουδάει με κρίσους από κάτω. Τραγουδάει με επιχειρηματίες από κάτω. Τραγουδάει με Σαουδάραβες από κάτω. Σωστά. Και μπορεί να βγάζει και τη βραδιά άμα 500 είχανε, και 700 χιλιάδες. Άμα είχαν καλό κόσμο, ας πούμε, στον Ηρακλή. Ναι. Ή λογικό κόσμο. Ή αν είχαν ανθρώπους με προσωπικότητα. Να ή ανθρώπους να το χειριστούν λίγο διαφορετικά, ρε παιδί. Να το προσεγγίσουν, να το πει ρε φίλε. Αντί να πει ο Χατζηπαναγκής με τον Κοφίδη. Ναι. Είναι για κάνα night club. Ναι, night club και δύο. Για να χτυπήσουν κάνα φουντούκι, να πούμε. Κάνα ροκ ο ένας, ξέρω εγώ. Heavy metal, άγρια. Άστο τώρα. Δεν έχει προσωπικότητα ο Ηρακλής να πάει, ελάτε εδώ. Ο Ρέμος δεν είναι προσωπικότητα. Άλλο λέω. Να πιάσει το Ρέμο και να του πει, έλα εδώ ρε παιδάκι μου. Να πιάσω και 5 οπαδούς στη Ηρακλία που πάμε και εμείς εκεί να εκπροσωποποιηθούμε. Να πάρω και ένα εραστέχνη. Πάρω και 2-3 παλιούς παίκτες και πάτε εκεί πέρα στο Ρέμο. Ναι. Παρακαλέστε το, γονατίστε κάτω. Στο Ρέμο. Ο οποίος σας πλήρωσε 18 εκατομμύρια. Πάτε τα παντελόνια σας εκεί πέρα στα γόνατα. Γράψτε τα στο ράφτι να πούμε το γονάτισμα. Ναι, ναι, ναι. Πώς ναι. Πάει ο Κινούσης στην Παναγία της Τίνου κάθε καλοκαίρι. Πάει. Γονατιστός και ανεβαίνω εκεί πέρα και σώσω το παιδί μου. Κάλε καλά τον άντρα μου. Καλά, αυτό δεν λέγεται. Ξέρω ναι, 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 δεν λέγεται. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν ναι, όπως πάνε να μου γονιπετείς στην Παναγία της Τίνου οι Κινούσηδες, να πάνε οι Ηρακλειδείς και να πούνε ένα παιδάκι μου εκεί που τραγουδά στη Μύκονο. Πιάσε κανέναν τύπο εκεί πέρα να μας σώσει την κατάσταση. Ναι, αλλά ήρθε ο άνθρωπος εδώ να σώσει το Ηρακλή και τελικά η ζημιά είναι ανεπανόδοτη. Το ξαναλέω. Ο άνθρωπος πλήρωνε κάθε μήνα 90.000 ευρώ. Λεφτά που κάποιοι δεν τα βγάζουν για όλη τη ζωή. Ο άλλος πήγε στην Κίνα, ο Καρυπίδης. Ναι. Μπορεί να βρει 5 Κινέζους να πάρει τον Άρη αύριο. Αν θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει να τον πουλήσει. Δεν θέλει. Θέλει να τον ανεβάσει κι άλλο. Θέλει να τον έχει εκεί για τον πουλήσει. Αν τον πουλήσει κάποια στιγμή. Θα τον πουλήσει όταν μπήκε ο Μίλους Europa League, να είναι η ομάδα δυνατή, να έχει πάρει και κανένα κύπελο. Προφανώς έτσι το εξολογεί. Κόμματα δεν έχει πει από τον Ηρακλή. Ο κόσμος συρρυκνώθηκε. Πήγαν οι κομμουνιστές εκεί στη θύρα 10 λίγοι. Ναι. Βλέπεις τα τμήματα νοσούνε. Έχετε ένα Ρέμο εκεί, τον βρίζετε. Εντάξει, θα σας πούμε. Κακώς τον βρίζουνε γιατί τα χρέη του τα πλήρωσε. Παντελονάτος. Παντελονάτος, φίλε. 18 εκατομμυράκια έβγαλε από την τσέπη του και ξεπλήρωσε τα χρέη γιατί έβαλε μια υπογραφή να υπομισθεί όλα τα χρέη του Ηρακλή. Σκοτώθηκε 37χρονο στο χωράφι του Κεραυνό, ρε φίλε. Άμα η στίγη διάβαινε, ρε φίλε. Να, τι και θέλει το χωράφι αυτό. Τι να κάνει τώρα, υπολογίζει ότι Κεραυνό σε όλο τον κόσμο θα φύγει καρφωθεί πάνω τρε Κωνσταντίνε. Και εμένα με βάρεσε Κεραυνό. Σε βάρεσε Κεραυνό, αλλά είχε το πορτοκαλί του μουστάκι ή όχι. Όχι τότε, τώρα τα αφήνω, βλέπει. Άσε τώρα, εγώ περιμένω. Άσε το πορτοκαλί μουστάκι Παρασκευή. Αυτό θα είναι το τίμιο μουστάκι τη δημοσιογραφία. Έτσι. Όχι το άτιμο. Παιδιά, να ξέρετε, αφήνει το πορτοκαλί, ήδη σκάνε οι μανταρινιές και τα πορτοκαλιές.
πάνω από το μουσάκι του εδώ. Στο χώρο ναι. μας τα μουστάκια. Δεύτερα. Κακά παιδιά, ναι. Κακά. Εσύ θα έχεις το τίμιο μουσάκι. Του καλού παιδιού. Το αφήνεις τώρα σαν να βγαίνει λίγο μανταρινέ εδώ, λίγο χρονάκι. Λίγο πορτοκαλάκι βγαίνει, ε. Έτσι. Έρα, θα κάνουμε θα έχω ίδιο μουστάκι με ένα παλιό τερματοφύλακα που έπεσε στον Απόλλων Αθηνών. Αλλά. Ο του Κούκλα. Ο Κούκλα τι ήταν, Κούκλο. Τερματοφύλακα Πολωνό. Ναι. Ήταν στην Πολωνία ψηλό ο Κούκλα. Και είχε πορτοκαλί και αυτό μουστάκι. Και πορτοκαλί μουστάκι κι αυτό. Αλλά να τα. Δεν το θυμάσαι τον Κούκλα. Δεν το θυμάμαι. Τι γενιά ήταν αυτό. Δεκαετία 80. Πόσο δεκαετία 80. Αρχές. Εγώ μετά το 84 ναι, σας ασχολούμαι. 83-84. Εκεί με το πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ έκανα ναι, την έξαρση. Ναι, 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 λοιπόν, ναι. Πιάσαμε λίγο και Ηρακλή, ο οποίος χθες είχαμε εδώ τα παιδιά της Λέσχης. Μίλησαν με τον Γιάννη τον Μπάκο. Ποια παιδιά της Λέσχης. Ήρθαν κάποια παιδιά εδώ πέρα, νοτικό κλίμα σε όλους τους φορείς του Ηρακλή για συνάντηση λύση από τη Λέσχη. Τα παιδιά της Λέσχης. Τι Λέσχη, και ναι. Τι Λέσχη έχουν. Αν δεν κατάλαβαν από τον Άρη. Αντιπροσωπεία Λέσχης φίλων Ηρακλή. Τα παιδιά ήρθαν όμορφα εδώ πέρα με νοτικό κλίμα να βρεθεί λύση. Λέσχης φίλων. Ναι. Όχι θύρα 10 δηλαδή. Όχι. Όχι θύρα 10. Όχι. Ναι. Άλλοι είναι αυτοί. Ναι. Να μαζευτούμε να δούμε τι θα κάνουμε. Ο Ηρακλής έχει θέματα τώρα. Ναι. Υπάρχει το χειρότερο σενάριο να μην μπορεί να κατέβει πουθενά μέχρι το σενάριο να παίξει Super League 2, λέω εγώ τώρα. Μάλιστα. Αν η Νέα Δημοκρατία κάνει. Τι βγάλανε από την κουβέντα δηλαδή. Αυτό λένε ότι η κουβέντα λέει ότι πρέπει να μαζευτούμε, να ενωθούμε, να πάρουμε γρήγορα αποφάσεις τι θα γίνει. Θα πάρουμε το παλιό το αφημί του Ρέμου. Θα συναντηθούμε μαζί του. Θα ξεκινήσουμε από, με το προηγούμενο το αφημί που άφησε ο φίλος μας ο Παπαδόπουλος. Το οποίο υπάρχει και αυτή η σημεία. Και ο Παπαδόπουλος είπε: Θέλω Super League 1. Δεν κατεβαίνει. Λεφτά έχουνε. Λεφτά ψάχνουν πάλι. Ναι. Λεφτά ψάχνουν. Λεφτά ψάχνουν. Ναι, λεφτά. Ας κάνουμε θα πάρουν λεφτά. Τι ας κάνουμε έναν έρανο. Ναι. Όπως κάνανε παλιά για τον Πάο και τον Άρη. Κάνει και ένα έρανο για τον Ηρακλή. Ναι. Να μαζευτούν χρήματα να πούμε. Θα μαζευτούν. Ναι. Ναι. Και να τα πάρουν, τα δώσουν. Ξέρω, να τα πάρει κάποιο μετά τα χρήματα, τα φάει. Όπως γίνεται συνήθως και ο Ηρακλής θα μείνει. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δύσκολα τα ναι. θέματα πάντως για τον καιρό. Ναι. Το αφημί του Ρέμου είναι ίσως αυτή τη στιγμή. Η πιο βιώσιμη λύση. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Εφόσον έχει πληρώσει ο άνθρωπος τα πάντα από το δημόσιο, χρωστάει μεν σε παίχτες, τρίτους ιδιωτικούς υπαλλήλους, προπονητές και τις μαζί. Εγώ αν ήμουν. Το θέμα είναι όμως πού θα το βάλουν. Εγώ αν ήμουν Ρέμος. Ναι. Του έλεγα, θέλετε να σας κάνω ένα καλό. Ναι. Να πάω να δώσω το αφημί μου αυτό εδώ που το πλήρωσα στον Μπέο. Και να, πάμε, να το κάνουμε τράμπα. Να το κάνουμε τράμπα. Και να πάει να ο Μπέο το να αφήσει τον Βόλο να πάρει τον Ηρακλή. Θα φτιάχνουμε άσο ημίχρονα διπλά τελικά. Δεν θα μιλάτε. Τώρα πήγες, αλλά θα είμαστε εθνικοί και θα χτυπάμε τον ΠΑΟΚ. Και... Έχω αφημί ναι. που θα σε πληρώνω εγώ όμως και τους ιδιώτες προσεχώς. Πάρτε τους αφημί, δώσε τους Super League. Κάνα δύο χρόνια θα έχω άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Θέλετε ή δεν θέλετε. Φαγώθηκε τώρα με το άσο. Θα τους έκανα ξύγα. Θέλετε, ρε. Θα τους έκανε, θέλετε ή δεν θέλετε. Το θέμα είναι παίρνει το αφημί του Ρέμου. Ναι. Πού μπαίνει η ομάδα. Πώς θα μπει, πού. Πού θα μπει. Άντε το παίρνει. Πού αφού έχουν Super League 1 έχει οριστεί, Super League 2 έχει οριστεί. Θα πρέπει να κάνει κάτι η νέα κυβέρνηση. Πού θα μπει αυτή η ομάδα. Θα πάει να πιάσει ναι. το Μητσοτάκι ο Ρέμος. Εφόσον δεν. Α, το Μητσοτάκι. Έλα να σε τραγουδί, έλα σαν μπουζούκια Μητσοτάκι να σε. Έλα εδώ να σε κάνω. Πέτα ένα λουλούδι, αλλά θέλω και εγώ. Για πες τι θα κάνει ο Ρέμος. Κάνω στην πορεία, βγάλει ένα νόμο εκεί πέρα. Να ναι. πάει ο Ηρακλής. Γιατί ξέρει ο ΣΥΡΙΖΑ με τον ΠΑΟΚ ήταν κόλος και βρακή. Βέβαια, είδα. Να έχουμε αντιπαράθεση. Είδα το πρωτάθλημα ναι. με εκλέψαν. Ναι. Ακόμα με πονάει εμένα. Δεν είδα το πρωτάθλημα, εγώ ναι. είδα το γήπεδο. Τι είδε το γήπεδο. Δεν έγινε γήπεδο, πέρασε η Μακεδονία. Μια χαρά. Κάτσε βρε αγόρι μου. Δεν γίνονται τα γήπεδα από τη μία μέρα στην άλλη. Και πώ, άμα έχω την κυβέρνηση πάνω. Τι πάω ένα ραβί και λέω κάνε γήπεδο. Τα γραφειοκρατικά ναι. έπρεπε να τα είχατε κάνει ήδη. Ναι, αλλά τώρα έχουν σταματήσει τα γραφειοκρατικά γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε κυβέρνηση. Όταν έχω. Είμαστε εν αναμονή εκλογών. Δεν ξέρω. Ψάχνουμε. Άσχημους ποδοσφαιριστές, έχουν στείλει ήδη πάρα πολλούς. Χρωστά σε έναν για να πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Σήμερα το πήγαμε ανάποδα γιατί είμαστε μια κομπή ανοιχτόμυαλη. Έτσι, σχολιάζουμε. Χρωστάω έναν. Έναν πολύ άσχημο, είπες, ναι. Εγώ τον πιο άσχημο ποδοσφαιριστή ναι. που έχω δει στη ζωή μου. Στη ζωή σου. Έχει παίξει Β' Εθνική. Β' Εθνική. Είναι ο Μπόλκας. Ποιος? Ο Μπόλκας. Μπόλεκ και ο Λόλεκ. Μπόλκας. Α, Μπόλεκ, σκέτο, ναι. Ο Μπόλκας ναι. ήταν στις αναστέγνες του ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Και έπαιξε 9-10 χρόνια στην αναγέννηση επανομής. Β' Εθνική. Β' Εθνική επανομής. Δεξιμπακ. Άσχημος πολύ δηλαδή. Πιο άσχημος από εμάς. Από μένα. Και βάλε και εμένα, βάλε, ναι. βάλε, δεν πειράζει. Και ξέρεις, αμα αυτά είναι καλά γιατί ναι. σε βλέπουμε μετά και ενθουσιάζει. Λοιπόν, είναι μια μίξη τη Μαρία, Ζαραδούκα και Πέτρου Καραβίτη. Ριμπερί, να βάλω και Ριμπερί μέσα. Αν βάλεις και το Ριμπερί, όχι, είναι πιο κούκλος. Πιο κούκλος. Άμα... να βάλω. Πολύ άσχημος είναι ο Τη Μαρία, ας πούμε, τώρα μια που μου έρχεται. Ο Τη Μαρία ναι. παίζει να είναι. Να, μετά το ποδόσφαιρο να το κάνουν στο Χόλιγουντ, να κάνει το Δράκουλα να πούμε. Ναι. Ο Τη Μαρία. Ναι. Πολύ άσχημος να πούμε. Πολύ άσχημος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, έχουν στείλει. Ο Μόντριτς, ο Λούκα Μόντριτς και αυτός είναι άσχημος. Είναι ίδιος ο Κιρτζίκης.
αν έβλεπε τον Μόντριτς. Ο Κιρτζίκης με μακρύ μαλλί στα νιάτα του, ροκά, α πούμε. Ο Κιρτζίκη, άμα το δει στον δρόμο με τον Μόντριτς, ναι, θα πει στον Κιρτζίκη. Ο γιος του. Είναι ο γιος, πολύ σου μοιάζει. Ναι, ρε παιδί. Ναι, ναι. Ή φαντάζομαι τον Κιρτζίκη πριν 40 χρόνια, ναι, ροκά, σε πάρτι ρέιβερ, παιδί μου, στη Σαμοθράκη να βλέπει σαύρε με νεουρακουτάκου να κάνουν. Και να είναι και ο Κιρτζίκη αντί ο Μόντριτς. Πρώτο ξάδερφο ο Λουτσέσκου του Κιρτζίκη. Πρώτο ξάδερφο ο Λουτσέσκου. Πιο όμορφο. Πάλι τον Λουτσέσκου να το βάλει. Άσο νύσκο τον άνθρωπο. Να ηρεμήσει, να ετοιμάσει την αρμάδα. Άλλο άσχημο. Στον Πάοκ πόσου άσχημου είχατε. Εγώ θυμάμαι πολύ άσχημο τον Πάολο Κομίχε. Πραγματικά. Δηλαδή τον έβλεπε και λε πόπο. Και ο Πάπριτσα άσχημο ήταν. Ο Πάπριτσα. Μπράβο, Πάπριτσα. Ο Πάπριτσα δεν ήταν ομορφό. Όσο μεγάλο ο Πάπριτσα όμω. Ομόρφη είναι γιατί έβαλε κιλά. Γοητευτικό, ναι. Τα μογουλάκια λίγο πέταξα. Άμα πετάξει το μάγουλο και πάρει κανένα 5-6 κιλά. Ο πιο άσχημο γίνεται πιο όμορφο. Ναι, Κωνσταντίνε, ναι. Έσκασε λέει το κουμπαράκι, λέει. Ναι. Χθες, λέει με τον κόκκινο, λέει το μεσημέρι του, λέγε διάφορα. 22.000 διαρκείας θα έχουμε ό,τι και να λέει. Πίτερ Κράουτς, πολύ άσημος. Ναι. Εγώ είμαι φαν του Κράουτς, γιατί παρότι άσημος, είναι με υπέροχη κορασίδα, άρα έχει τον τρόπο του. Ναι. Είμαι φαν του. Ναι. Ίσως την πιο ωραία γυναίκα από όλους στην Premier League έχει ο Πίτερ Κράουτς. Ναι. Είναι τυπάς, είναι ωραίος. Ναι. Υπάρχει και η άλλη φάση. Μπορεί να μην είσαι ωραίος, αλλά είσαι τυπάς, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι δεν είναι. Να σε κάργα άσχημος, λέω. Ναι, αλλά να, αυτό κάργα, όχι σαν τον Κράουτς. Ναι. Ο Μάνταλος είναι πιο άσχημος για ο Κράουτς. Ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος. Κλάους έχει απλά λίγο το βλέμμα, λίγο το που κοιτάζω την παιδιάδα, πώς είναι η γελαδίτσα, χαλαρά και δεν. Ναι, αλλιώς είναι μια χαρά ο Κλάους. Ο Μάνταλος, ρε φίλε. Έχει καλά χαρακτηριστικά, δεν το λες άσχημα. Αυτό λέονται. Απλά είναι λίγο που είναι βαριεστημένο, ρε παιδί μου. Είναι σαλονικότικο το βλέμμα. Θα ανοίξω ένα βλέφαρο το πρωί και ένα το μεσημέρι, ας πούμε. Έχει το στίγμα του τεμπέλη, να πούμε. Ναι. Και τεμπέλης είναι. Ο Γιούνκερ Κόλερ λέει πάρα πολύ άσχημο. Κόλερ. Ναι. Θα σα πω γιατί ακύρωσα τον κόλ της Βραζιλίας. Έχουμε και ενδιαφέροντα μηνύματα. Ναι, για ποιο λόγο. Μάλιστα. Για κοιτάξτε τους τζίρους, λέει στον Άσο. Πόσα εκατομμύρια χάθηκαν που ήρθε χι το μάτς. Για να ξυπνάει λίγο ο κόσμος. Όλα μαρμίτα, λέει. Ο έξυπνος εδώ ο κόσμος. Σωστός ο κόσμος. Σ' αρέσει ο κόσμος. Ναι, ναι. Μας αρέσει. Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι με ένα μάτς διαλύονται οι μπουκ. Επειδή ξέρω πόσα παίρνουν οι μπουκ όλη μέρα. Ας χάσουν και ένα. Εντάξει, μπορεί να το σπάσανε. Και στην τελική ο Άσο ένα 25 έδινε. Το δηλαδή, σπάσανε. Το σπάσανε, λες. Ναι. Καλημέρα, ραπ. Παλιά οι ομάδες. Ναι. Πριν βγει το στοίχημα. Ναι. Σπάγαν το προπότο, 13άρι. Ο Πάκ το έχει σπάσει πολλές φορές. Το έσπαγε. Ναι. Και με την Παναχαϊκή εκείνο το 3-5. Όχι, εκείνο ήταν άλλο. Αυτό ήταν άλλο. Ναι. Το μάτς Αγγλία-Γαλλία. Έχει σπάσει ο Πάοκ. Ναι, τη χρονιά που έκανε το πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν πήρε από τον ΟΠΑΠ λεφτά. Δεν ξέρω. Δεν τα ξέρω. Θα τα ξέρω ο Παντελάκης και οι συγχωρεμένοι. Ναι. Εγώ έχω μιλήσει με άνθρωπο του Πάοκ. Παίχτη. Δεν από όνομα. Ναι. Και λέω, σπάσατε το προπό, πάω κατρόμητος 1-2 με τον πεσμένο ατρόμητο στον γύρο του θριάβου. Το σπάσαμε. Το σπάσαμε. Το σπάσαμε. Το προπό δηλαδή. Σπάσατε το 13 στο προπό. Τα κάνανε και τότε. Να μην τα κάνουν σε Κωνσταντίνο. Ναι. Τι να κάνουμε. Γιατί τώρα. Σου λέει, κοίταξε να δεις. Ναι. Άμα έπαιρνε Προμήθεια, καλά έκανε. Και πήγαν οι παοξίδες μετά και σπάγαν τις πόρτες. Κάναμε τέτοια μήνυμα. Αποκλείω, δεν το πιστεύω. Ναι, δεν πιστεύω ότι πηγαίναμε να σπάσουμε πόρτες εμείς. Άκου εδώ, ρώτα κανένα παλιό παίκτη του ΠΑΟ. Κάνα παλιό να ρωτήσω. Την τελευταία μέρα στο γύρο του θριάβου ΠΑΟ Κατρόμητος. Μάσα. Στη Φιέστα δηλαδή. Στη Φιέστα. Έπεσε ξύλο. Κυνηγούσαν τους παίκτες του ΠΑΟ. Αλλά. Ο Νικόλας και ο Μανάβης. Είδες, δεν μασάμε εμείς, φίλε. Πάνω απ' όλα τιμιώτης. Γι' αυτό. Κατορθώσατε. Ναι, στη Φιέστα. Σπάσατε το προπό. Ναι. Την ημέρα ΠΑΟ Κατρόμητος 1-2. Τελευταίο μάτς μέσα στην Τούμπα για γύρο θριάβου και κλειδώθηκαν στις πόρτες και μόλις οι υποξίδες. Το για να καταλάβεις ναι. Τι είμαστε εμείς τα παόκια. Βέβαια. Για να καταλάβεις. Έτσι. Σφίζουμε από εντυμότητα. Έτσι. Καλημέρα, Νίκο. Πιθανή αντίπαλοι του ΠΑΟΚ μας βγήκαν. Θυμάσαι έναν Ιβάν που είχε ο Άρης. Ένα κοντό. Πώς δεν το θυμάμαι. Μαέστρος ήταν, ωραίος, μάγος. Τι πιθήκη ήταν εκεί. Πιθήκη, ένα 55 πόσο ήταν, αλλά ήξερε μπάλα ένα τόνο. Βρε την ασχήμια του, την επιτυχία. Άσχημος πολύ και αυτό. Πολύ άσχημος άνθρωπος. Πολύ άσχημος, ναι. Ναι. Και αυτός ο Πία που είχαμε φέρει, θυμάσαι που πήγαινε εκεί στα μπουζούκια στα πιτζάδικα και μετά έπαιρνε 2-3 μπουκάλια ουίσκι και τον πιάνα αστυνομική και περνούσε με τα κόκκινα. Και αυτός άσχημος. Πολύ άσχημος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ψάχνουμε άσχημος γενικότερα. Στον Άρη άσχημο, θυμάσαι. Στον Άρη άλλον άσχημο, ε. Θυμάμαι εγώ. Για πες. Μπάμπης Μουστακίδης. Μουστακίδης, άσχημος. Αρενοπότατος. Αρενοπός. Ωραίο παλι. Πολύ κορμί. Καλό λόγο, τον άκουσα πρόσφατα να μιλάει. Ωραίο κορμί, ναι. Πεναράς. Αλλά δεύτερουσε φανησιακά. Μουτσούνα να πούμε. Εντάξει, ναι. Πώς το λένε, μπρουτάλ άσχημος. Μπρουτάλ άσχημος, ναι. Μ' αρέσεις. Είχε γκόμενες ωραίες. Είχε, να μην βέβαια ποδοσφαιριστής και μπρουτάλ. Κωστή Λαζάρ. Πάπα, ναι, ο γλυκός. Τι γλυκός, ο Δράκουλας των Καρπαθίων εμφανίσκησε εδώ σε Θεσσαλονίκη χαμός, πλάκαμε. Γιατί γλυκό. Ναι, γλυκό αγόρι ο Λαζάρ. Γλυκός το μάγουλο του έμπαινε μέσα. Ο Λαζάρ θα σταματήσει την μπάλα και. Σταμάτησε τώρα. Ναι, άμα παχύνει. Θα γίνει καλό. Θα γίνει πιο καλό. Κούκλος. Γιατί το μάγουλο προς τα μέσα, να πούμε. Έχει μια. Τσολερίδης λένε ένα φίλο. Απα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 
Αλλά ναι, στον Αλμοπό έπαιξε, έτσι, ο Τσολερίδης. Ο Τσολερίδης. Και Καλαμαριά και Αλμοπό. Επιτομή της ασχήμιας. Ναι. Ο Ουσταμπασίδης, ο Γρίμπυλας. Α, ο Γρίμπυλας. Ναι. Ο Γρίμπυλας με το μάντολα αύγουν στον δρόμο. Τι θα γίνει, χαμός, θα γυριστεί θρίλερ. Ναι. Δεκαετίας του 80 αγγλικού περιεχομένου. Ο δρόμος με τις Λεύκες θα βγει. Τι ο Φρέντι Κρούγκερ θα βγει. Όλο. Θα λιποθυμίσουν και οι Λεύκες. Αλλά. Από το Γρίμπυλα που το θυμήθηκες. Μάκης Χατζής λέει τη ΣΑΕΚ. Ναι. Άσχημος πολύ. Ναι. Μου στέλνει και μια φωτογραφία. Εντάξει, ναι, μου είσαι μια φωτογραφία. Το θυμάσαι αυτό το Μάικ Χατζή. Τότε δεν το θυμάμαι. Ναι, δεκαετία 80 ήταν αυτό. Για τον Μάγουλο, ναι. Ναι. Ο Γκόγκιτς. Γκόγκιτς. Δεν μου λες, Βασίλη Κωνσταντίνου, θυμάσαι τερματοφύλακα. Το θυμάμαι μετά, δεν τον πέτυχα να. Τέτοιο σκυλομούρι. 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 Μπουλντόκ, ε. Κοντό, καμπούρι. Ναι. Σκυλομούρι. Ο Κωνσταντίνου. Ο Βασίλη Κωνσταντίνου. Και τώρα μην νομίζει, εντάξει, φαίνεται ότι ήταν. Επιτομή τη ασχήμια κι αυτό είναι. Τζαλακώστα. Απα, ο Τζαλακώστα Γλυκούλη ήταν. Με τη Φαλακρίτσα, ωραίο ήταν. Και έβαζε αυτή το. Και το πλάγιο δάνειο, σαν το Λαβρέντι Γιανέλο. Ναι. Κάλυψε. Τι πήγε 9. Δεν είπα ρεπορτάζ πάκου, δεν έχουμε πει κουβέντα για πάκου. Πώ θα πει αφού γίνατε να το διαφημίσει. Τι να κάνουμε, θα τα πούμε μετά με τον Πάου. Γιατί εδώ έχουμε στον Πάου προτάθηκε μια πολύ δύσκολη λύση. Ένα παίχτη στα χαφ ονόματι Κουντέλη, για τον οποίο θα, αν καταφέρει και το φέρει, θα είναι μεταγραφάρα. Πώ να το κάνουμε δηλαδή. Κουντέλη. Κουντέλη. Ναι, θα τα πούμε στην πορεία. Θα όπως, μου τα πει μετά. Όπω θα δούμε. Στι Αθηναϊκέ εφημερίδε κατά μέρα. Όχι, θέλω να τι δούμε. Έχουμε τσουνάμι. Πάπα. Έχουμε τσουνάμι, ρε Κωνσταντίνε. Το τσουνάμι να μην το ακούσουμε. Διαμαρτύρεται ο κόσμο. Γιατί για το τσουνάμι. Ναι. Λοιπόν. Θα πάμε να φάμε καλά πάντως και έχω λύσει γι' αυτό. Θα πάμε στο Ridges Casino, διότι έχουν γίνει φοβερές μεταγραφές στο εστιατόριο Λατεράς. Να σας κάνω πιο ανάλογο το κόνσεπτ. Όλο τον Ιούνιο, όποιοι πάτε στο Λατεράς, θα φάτε στο μπουφέ ιταλικές γεύσεις, θα γλύφετε και τα δαχτυλάκια σας. Όσοι είστε φαν λοιπόν της καλής πίτσας και των ζυμαρικών, τρέξτε για ματζάρε ανεπανάληπτο. Πρέπει πραγματικά εκεί να είστε να δοκιμάσετε τορτελίνια, λιγκουίνι, ριγκατόνι. Όλο τον Ιούνιο λοιπόν, παιδιά, να πηγαίνετε να φάτε στο Λατεράς νόστιμα ιταλικά πιάτα, θα μας θυμηθείτε. Χάσαμε τον Κοφίδη. Κοφίδη άσημο, δεν το λες και άσημο, νορμάλ. Τι είναι? Ναι, εντάξει. Κάτι μαϊμούδες οι Αφρικανοί. Ναι, ένα, μου στείλα και Πάμπλο Γκαρσία λέει, ξεχάσατε. Όχι, ο Μπόλκας λέει την επανομή, αυτό τον είπες εσύ, ο ε. Μπόλκας. Ο Μπόλκας. Ορκίζομαι στην ομορφιά μου, το μάτσι είναι καθαρό. Λοιπόν, πάμε, απαραίτητο διαφημιστικό. Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε με ασχημάνδρες που μας στιγμάτισαν ποδοσφαιρικά. Με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ αμέσως μετά το διαφημιστικό. Ξενύχτη τέλος, φίλες και φίλοι, τουλάχιστον για όσους από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές του σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρεύματος όλη μέρα. Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος. Και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειας 10%. Απολαύστε λοιπόν τη νύχτα όπως θέλετε, αφήστε τη Volton για το ρεύμα σας. Μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300 και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση για την αλλαγή προμηθευτή. Καλημέρες, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool. Είδαμε λίγο τη Μέρκελ να την πιάνει κρίση. Τι την έπιασε, δεν ξέρω, το σχολιάζαμε. Δεν με συγκινεί. Του είδες πως πήγαινε. Σαν σεισμός 7,5 ρίχτα πήγαινε. Και να πεθάνει δεν θα στεναχωρηθώ. Δεν θα χαλαστείς, καθόλου. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα. Αδιάφοροι. Ναι. Παντελώς αδιάφοροι. Ούτε με κάνει αίσθηση, ας πούμε. Ναι, λοιπόν, μου έστειλε μήνυμα εδώ ο αδερφός ο Γιάννης ο Πάγκος. Τι είπε ο Γιάννης? Και ουσιαστικά μου λέει είναι σωστά αυτά που λέτε, ρε παιδί μου, που λες για τον Ρέμο, αλλά μου λέει ο Ρέμος όταν ήταν είχε και έσοδα και το πιο σημαντικό δεν έφερε κάποιον διάδοχο σωστό. Έτσι. Και από εκεί ξεκίνησε και ο λογιστής, λέει ο Πολύκαρπος, δικός του ήτανε. Πλήρωσε ναι μεν, αλλά η διάδοχη κατάσταση που άφησε ήτανε... Ρε παιδάκι μου. Ναι. Εγώ λέω ότι έκανε χίλια λάθη ο Ρέμος. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα με τον Γιάννη τον Πάγκο. Ναι. Τον άσε απέναντι με τον Ρέμο που έχει φτάσει να είναι ο top καλλιτέχνης στην Ελλάδα. Ναι, είναι. Ο Ρέμος δεν τραγουδάει για το λαό πια, τραγουδάει για τους κρίσους. Καλά κάνεις, λέει εκεί θα τα τσιμπήσουν. Δεν με νοιάζει και εμένα, εγώ το Ρέμο δεν μ' αρέσει να τον ακούω. Ναι. Δηλαδή αν με πεις πάμε στο Ρέμο δεν δίνω φράγκο στο Ρέμο. Ωραίος. Δεν πάω γιατί δεν είναι στο λαό. Δεν είναι λαϊκός. Εντάξει, πάει και στους Σαουδάραβες πετρελάδες. Δεν είναι λαϊκός ο Ρέμος. Δεν τον γουστάρω το Ρέμο σαν τραγουδιστή. Εγώ τον γουστάρω σαν τραγουδιστή. Σαν καλλιτέχνη τον έχω το έπρεπε. Αυτή τη στιγμή τώρα όμως, τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν. Αυτή τη στιγμή πω, εγώ δεν τον ακούω. Ναι, δεν μ' αρέσει. Βάλει λίγο Ρέμο εδώ να γουστάρουμε, να είμαστε τσακυρκέ. Δεν τρελαίνουμε. Να και ο Πάγκος, δηλαδή, τα λεφτά, και ο Ραπτόπουλος. Τα λεφτά που έχει βγάλει από το τραγούδι. Εντάξει, καλά είναι. Το σκυλό. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι. Δεν τρελαίνεις. Εντάξει, okay. Αλλά δεν τον έχω απέναντι τώρα. Το λέω νυφούλα να σε δούμε.
και να τον κυνηγάω. Μακριά αυτά, δεν σε παίρνει να τα λες αυτά. Δεν σε παίρνει βρε, να άμα τα έχω από πίσω. Όχι εσύ. Βρε, άμα έχω πίσω. Στο συγκρότημα Ηρακλή, απογορεύεται να το λένε αυτό. Ναι. Θες να το έχεις απέναντι. Τον έχουν ανάγκη. Φυσικά. Φυσικά και τον έχουν από αυτή την άποψη το λέω. Λοιπόν, για να κάνω λαϊκισμό τώρα με τη θύρα 10. Για 10-50% και τα λοιπά, εντάξει. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος του Ηρακλή που δεν ασχολείται, είναι απενεργοποιημένος, που θα ήθελε να πάει κομμάτι. Να πει το ρέμο, ρε ρέμο, ποιες πες κανένα Σαουδάραβα να μας πάρει με καμιά πετρελαιοπηγή, ας πούμε. Αλλά να κάνουμε την πλάκα μας, να πούμε. Άσε που λέω εγώ ότι εκείνο το αφημί, το original του Ηρακλή, αν μπει και χρησιμοποιηθεί, νομίζω θα συσπυρώσει και κόσμο. Γιατί θα πούνε είναι το δικό μας, το original. Μπορεί. Και μπορεί. Αυτό τι μπορεί, βέβαια. Αλλά αυτό το αφημί το πληρώνει ο άλλος συνέχεια για να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πάμε. Λοιπόν. Άσχημος, εδώ γίνεται χαμός, δεν το συζητάμε. Ονόματα. Ναι, για Σεμάκης. Ναι. Γρίμπιλας. Τον είπαμε τον Γρίμπιλα. Τον είπαμε τον Γρίμπιλα. Ο Γιασεμάκης και αυτός δεν ήταν πρώτη μούρη, έτσι δεν είναι. Δεν το λες και τέρας. Ναι. Λέει τετράδα, λέει να βγουν, λέει διακοπές στην Ίω. Ο Μάνταλος, ο Τσολερίδης, ο Γρίμπιλας λέει. Να βγουν, λέει να γίνει χαλασμός. Θα φύγουν τα ψάρια να πάνε σε άλλο νησί. Ο Ζήλ δεν είναι και αυτός λίγο έτσι ασχημούλης. Ο Ζήλ. Ναι. Ο Ζήλ έχει το στυλ του ασχημοτέμπελου. Ασχημοτέμπελου. Σε λίγο θα σχολιάσει τον νικητή. Σε λίγο τον έχω. Γιατί όχι. Γιατί είναι τελειώσει γλου κι αυτό. Κι αυτό γλου. Θα πει σε λίγο. Κι αυτό Καραμαλή. Κι αυτό έβρε το Ρουσφέντι από εκεί. Χαιρετίσματα στην Βρακούτη. Άσχημη είναι κουλ. Ο Σβιντέρσκι. Σωστά. Ναι. Αλλά είναι γλυκό άσχημο αυτό. Τον χαλάει το πηγούνι. Γιατί κατά τα άλλα. Γλυκούλη είναι. Είναι γλυκούλη άσχημο. Έτσι ο Σβιντέρσκι. Ναι. Ξάδερφο του Λαζάρ. Ναι. Τσαντάκη. Εντάξει, Τσαντάκη. Κολοκοτρώνη, θύμιζε. Εντάξει, όχι. Δεν το λε άσχημο. Όχι, δεν το λε άσχημο το Τσαντάκη. Λοιπόν, να πούμε δύο. Τον Κωνσταντίνο, τον Βασίλη το λε. Το λε. Αγριομούρι. Λοιπόν, λίγα θέματα για πάω γιατί πήγε 9 και 20 και δεν είπαμε τίποτα σήμερα. Έτσι πολύ πεταχτά. Έρχεται ο Σίλβα για υπογραφέ. Μέχρι την Παρασκευή. Χαφ. Το χαφ το οχτάρι. Το οχτάρι. Το οχτάρι. 1,69. 1,69. Μάλιστα. Κοψιά δικιά μου. Ναι. Δυνατό πασίς. Πόσα γκολ κάνει τον χρόνο. Δεν κάνει πολλά. 2-3 γκολ. Ασίς δίνει, ασίς δίνει. Πάσα κάνει. Μπορεί να βγει από πλάγια να βγάλει και ένα καλή σέντρα. Μπορεί. Μπορεί. Μπορεί να το κάνει αυτό, ναι. Πίεση στον αντίπαλο χαφ το κάνει. Είναι καταπληκτικό στο να δίνει key passes. Ναι. Δηλαδή τι passes κλειδιά για πίεση να βγει ασίς. Στον αντίπαλο το χαφ θα του κλέψει. Θα του κάνει. Θα του κάνει. Ναι, του κάνει. Του κάνει. Θα είναι σαν τον Ολιβέρα που θα του κάνει φάουλ. Ολιβέρα είναι επιρρεπή στα φάουλ. Είπε ο Μπράγκο βγήκε τώρα με δίνει ασίς. Δεν με νοιάζει αν παντρεύτηκε. Δεν θέλω εγώ να το δω. 12 εκατομμύρια ήταν πολλά λέγει ο Ολιβέρα. Δεν τα δίνουμε. Ποιο το πει. Ο Μπράγκο. Ναι. Έτσι είπε ο Μπράγκο. Να, εδώ έχουμε χτύπημα. Λέει πολλά 12 το μήνα. Τώρα το θυμήθηκε ο Μπράγκο. Εμεί δύο μήνε το λέμε. Μα γι' αυτό λέμε. Δύο μήνε ρε Μπράγκο. Ξύπνησε ρε Μπράγκο. Καλημέρα. Να μειώσει το κόστο. Καλημέρα ρε Μπράγκο. Ξύπνησε. 1032 του Μπεκιστάνη, έτσι. 1032 εισιτήρια διαρκεία. Του Μπέκα. Τι του Μπέκα, αφού χθε γλεντούσε εδώ το Γρηγόρι. Θα περάσει τα διαρκεία του Ολυμπιακού. Έχω βάλει πλαφόν. 22.000. Θα τα περάσεις. 22. Άμα ο Ολυμπιακός δεν έχει βάλει πλαφό, μπορεί να πάει και παραπάνω. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη εδώ και ένα μήνα από 15-16.000. Όχι, όχι. Και εσείς τι κάνατε. Χίλια την πρώτη μέρα κάναμε. Μπράβο, εντάξει, μην έχω. Και ο Άρης πώς έκανε. Σταμάτησε εκεί, 2.500 είπαμε την πρώτη φορά. Δεν έχουμε ενημέρωση. Δεν έχουμε ενημέρωση. Σταμάτησε εκεί, δεν πάνε άλλοι. Δεν ξέρω τι έγινε. Μάλιστα. Ναι. Ριμπερί πολύ άσχημο. Ναι, παιδιά, τα είπαμε. Λοιπόν, προτάθηκε στον Πάοκ ο Γκουντέλη. Ένα Σέρβο 27χρονο χαβ. Ναι. Είναι στην Κίνα, εμένα αυτά δεν μου αρέσουν που είναι, φεύγουν εκεί, δεν μου αρέσουν όσοι πάνε Αραβίες. Πόσο χρόνο είναι 27 είναι όμως αυτό. Στην Κίνα πάει. Ναι, είναι παίξ που τον έχουμε δει, τον ξέρουμε. Τι παίζει αυτό στη θέση. Χαφ. Και αυτός. Ναι, αυτός. Τι μπορεί έχει αυτός. 1,76, 1,77. 1,76. Φτάνει, έχω εκεί ψηλούς, έχω άλλους. Έχω τον Μαουρίσιο. Όταν κάνει βολέ ο τερματοφύλακας. Θα το παίρνει ο Βερμπλουμ. Ο Βερμπλουμ θα το Βερμπλουμ, ναι. Με την πατερίτσα θα το παίρνει. Χωρίς. Την πατερίτσα ψηλά και... Ο Μαουρίσιο και αυτός, ψηλός είναι ρε παιδί μου. Ο Βερμπλουμ. Ο Βερμπλουμ. Ο Βερμπλουμ ξέρεις ποιο μου μοιάζει. Ποιον. Ένα σπορά που είχαμε στη γειτονιά. Ναι, εδώ το καλό σποράκι. Το Μπεσίρι. Μπεσίρις, Έκανε τον κουτσό για να πάρει αναπηρική σύνταξη. Αλλά την πήρε. Πώς δεν την πήρε. Καλά, να το ζεμπεσίρι. Σποράδικο κινητό είχε. Να τα μας. Εκεί, γωνία. Ανατολική Θράκης. Ναι, και θεράποτα. Και μπότσαρι, εκεί στη γωνία, ναι. Πάνω από τα γυράδικα. Ναι, έτσι μου θυμίζει το Μπεσίρι, ο Μπέβερ Μπλουμ. Λοιπόν, ναι, μάνε. Πού το θυμήθηκαν το σποράρα μου. Το Μπεσίρι, Ο Μπεσίρι. Ναι, ναι, τερεπέγλου, τι κάνει ο φίλος μου. Α, τα έχει χαθεί. Έχει χαθεί, καλοκαιράκι τώρα εντάξει. Έχει χαλαρώσει να πούμε, ναι. Λοιπόν, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Αλκμαρ, Άγιαξ, ο Γκουντέλη είναι ένα χαφ με πολλές παραστάσεις. Δύσκολη περίπτωσή του από τη στιγμή που πήγε στην Κίνα, λέω εγώ. Έτσι, από εκεί πέρα προτάθηκε το συγκεκριμένο όνομα. Περιμένουμε να μάθουμε, να δούμε τι γίνεται τώρα και με τις κληρώσεις. Περιμένουμε να δούμε τον Κατουρία θα πάει στα Ντάρες ή θα τον έδινες. Τον Κατουρί, ναι. Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, χωρίς ζώνη ασφαλείας. 800 δίνει ναι. Σταντάρ, ένα θέλει ο ΠΑΟΚ. Ναι. Θα τα βρούνε, δεν θα τα βρούνε. Όχι, η Σταντάρ λέει άλλο. Τι λέει άλλο η Σταντάρ.
Στάνταρ λέει άλλο. Τι λέει ρε γουρμού. Ο ΠΑΟΚ θέλει παραπάνω από ένα. Άλλο λέει, άλλη πληροφορία έχουμε από τη Στάνταρ. 700 μάλλον, να είμαστε ακριβολόγοι. 700 λέει δίνει Στάνταρ. Ο ΠΑΟΚ θέλει ένα. Ναι, θέλει ο ΠΑΟΚ τον είχε πάρει 1,2. Από την πλευρά τη Στάνταρ λέει, εμείς δίνουμε ένα, ο ΠΑΟΚ θέλει παραπάνω. Ναι. Για διασταύρωσέ το λίγο. Θα το διασταυρώσουμε βεβαίω. Λοιπόν, δεν μου λες ναι. Την ατάκα του φίλου μας του Απρίγιος που έκανε μεγάλη συνέντευξη στην Σερβία. Ναι. Και είπε βέβαια εκτός από τα γνωστά ότι ο Ολυμπιακός δεν φοβήθηκε, δεν κατέβηκε ποτέ στο μάτς το προπέσιο για τον Ρότσα. Λαϊκίζει. Ναι, αλλά είπε ότι ο ΠΑΟΚ μου έδωσε πολλά περισσότερα από ό,τι του έδωσα εγώ. Λαϊκίζει, αλήθεια. Αλήθεια είπε. Άρα λες, ναι, α, λέει αλήθεια αλλά λαϊκίζει. Πώς γίνεται αυτό, ρε Κωνσταντίνε τώρα. Λέει την αλήθεια αλλά λαϊκίζει. Τι να πει, ψέματα να μην λαϊκίζει. Ναι. Ναι, αλήθεια λέει αλλά λαϊκίζει κιόλας. Δεν γίνεται αυτό. αλήθεια λέει, αλλά λαϊκίσει. Τι να πει ψέματα, ρε αγόρι μου, να μην λαϊκίσει. Έλα ρε, τώρα, πόσο χρόνο είναι ο Πρίγιοβιτς. 29 στα 30. Τώρα ξέρεις τι λέει. Ναι, τι λέει. Μόλις πάω 32. Θα πάω στον ΠΑΟΚ, λέει. Και μου πουν δέσω τα κορδόνια σου όρθιος. Όχι παντοφλέ, παπούτσια φοράω και δεν μπορώ να δέσω τα κορδόνια μου. Ναι, ναι. Να έρθω στον ΠΑΟΚ τα τελευταία ένσημα κτλ. Τέτοια λέει. Εντάξει, για θα πάρω κύριε, τώρα ναι. Από τους Άραβες να κάνω κομπόδεμα. Ναι, ναι. Για να με παίρνει κανένας μετά, να πάω στο Λακάμα τον ΠΑΟΚ και να με πάνω με μαζέψουν στα γεράματα κτλ. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Αυτό κάνει. Εντάξει, ρε Κωνσταντίνο, τι πει εγώ τώρα. Hey, εσύ τι λες. Δηλαδή. Ακούω, εντάξει, okay. Εμένα δεν με χαλάει ο Πρίγιοβιτς σε δύο χρόνια να τον έχω να είναι και αυτό σου. Πάντω στα 32 το Πρίγιοβιτς. Μέχρι μέσα στο κουτί. Να τον ναι. Βάζει να παίζει με, τις ναι. Μικρομεσαίες ομάδες εδώ σε Ελλάδα. Ναι. Τα παίρνει μόνο σου. Ναι. Κοίταξε, μέχρι τότε θα τον έχουν καταλάβει. Ναι. Θα βάζουν ένα center back κολλητό. Ναι. Μα του μάνουν με τον νόμο. Αν του κλείσουν το κεφάλι. Και άμα του κλείσουν το κεφάλι, θα είναι και 32 χρονών. Θα είναι και τα σκουπίδια. Ναι, ναι, ναι. Ο Ατρόμητο θέλει και τον Καρέλι. Μετά το χαρίσει θέλει να μαζέψει πολλού από τον Πάο προφανώ. Τι θέλει. Ό,τι αφήνει ο Πάο τα θέλει ο Ατρόμητο. Θέλει και τον Καρέλι. Ναι, θέλει τον Καρέλι. Εντάξει, είστε φίλοι πάλι με τον Ατρόμητο. Δεν είμαστε, όχι. Όχι ακόμα. Ναι, περιμένει και ο Χατζησαία. Ο Μιστακίδη θέλει και αυτό να παίξει να μπει στο ρόστερ του Πάο. Έχει πολλέ ανοιχτέ. Χατζησαία τι θέλει τώρα. Περιμένει, θέλει να δει πώ θα τον πάρει στην αποστολή στο ρόστερ. Καλά, χαζό είναι. Γιατί ρε. Θα πάει παίξει μια ομάδα βασικό. Λίδε, μα να μην ταξιδέψει, να μην ταξιδέψει. Να είμαι στον πάγκο, να γυαλίζω τον πάγκο. Πάω κάπου να παίξω. Χασό είναι. Ναι, σωστό γι' αυτό. Λοιπόν, όνομα. Όνομα. Πριν πάμε στον Πλατινί λίγο και στα πρωτοσέλιδα. Ενώ ναι. Η Μάρτα ξεπέρασε το κλόζε στου κορυφαίου σκόρερ όλων των εποχών στο Μουντιάλ. Μπράβο. Η Μάρτα είναι η Βραζιλιάνα η κορασίδα που τα παστελώνει. Ναι. Τάσο. Τάσο. Νορμάλο εδώ, ε. Ναι. Και το άλλο είναι νορμάλο. Απλά εσύ θα βρει τώρα να πει πολλά τον άνθρωπο. Τάσος Σπύρογλου. Ο Γλου. Ναι, δικηγόρος μου κάνει εμένα. Σπύρογλου. Σπύρογλου. Ναι, δικηγόρος. Γιατί δεν κατάλαβε. Συμβολιογράφος, ξέρω εγώ, λογιστής, κάτι τέτοιο. Μετριότατο επίθετο. Μετριότατο, δεν σε βγάζει κάτι έτσι. Σπύρογλου. Ναι, 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 ναι. Η γιαγιά του έκανε σουτζουκάκια σμπιρδέικα. Άνα, γεια σου, ναι. Το Σπύρογλου. Η Μάμπαλτι καλό. Η Μάμπαλτι καλό. Καλό, καλό η Μάμπαλτι βέβαια. Γλυκά κουταλιού τέτοια στην Ελλάδα. Ναι, 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 βανίλιες, κερασάκια, ναι, δαμάσκια. Ήρθανε από το Μπόντο. Από πού. Φέρα το Λουφέτη το 22 γιαγιά. Κερασούντα ή τραπεζούντα. Τραπεζούντα με τη γιαγιά Ζαμπέτα μαζί. Μαζί με τη γιαγιά. Τι ομάδα? Τεμπέλη. Τεμπέλη τον έκανε στον άνθρωπο. Κάτσε ρε γόρι μου. Αργό βήμα. Είπαμε ένα επίθετο τον έκανε Τεμπέλη. Ναι. Ναι. Αργό βήμα. Αργό βήμα. Πόσο το κάνει τώρα. Γκρινιάρη, γουρσούζη. Όχι, όχι, όχι. Γκρουσουζελμέ εντελώ. Γκρουσουζελμέ, ναι. Όλα του φταίνε. Παοξή. Αριανό. Αριανό. Φταίνε όλα. Όχι, και ο Καρπίδη που φτιάχνει πράγματα εδώ φέρνει τέλεια σήμερα. Του φταίνε όλα. Το πρωί ξυπνάει, του λε καλημέρα και. Και δεν σε λέει. Γκρουσούζα. Γκρουσούζα. Αλλά φιλαράκι σου δηλαδή, κολυτάρι. Τον έχουμε εδώ πέρα μαζί, τον βγάζουμε κάθε πρωί να ενώνεται τις γρουσουζελμένες. Χοντρός. Και χοντρός. Χοντρός. Αγύμναστος, ε. Ζάχαρο λίγο. Λίγο ζάχαρο, χοληστερίνη. 1,5. Ναι. Χοληστερίνη λίγο. Τρικλικερίδια. Αρκετά. Καλό το CPS αυτό που σου βάζεις. Το προστάτη. Το προς PCA. PCI. Δεν είναι σε ηλικία, δεν είναι 40. Α, είναι 40. 40. Άντε τώρα να πάρει αυτή η ψυχούλα τηλέφωνο. Λοιπόν, Σπύρογλου, Τάσο, αγόρι μου, αν έχεις ψυχή, θάρρος, Σπύρογλου. Σπύρογλου, έχεις 30 λεπτάκια μέχρι παρά 5. Λοιπόν, αφέθηκε ελεύθερος ο Πλατινί, λέει, πολύ θόρυβος. Θα έδωσε λεφτά. Θα έδωσε λεφτά, ε. Γι' αυτό το Μουντιάλ στο Κατάρ, το οποίο το κάνανε να γίνει χειμώνα, φαντάσου τι μίζα έχει πέσει. Ποιους δεν έχουν πληρώσει εκεί οι Καταριανοί, οι Βενζινό. Ποιος θα το δει. Θα το δούμε, ρε φίλε, τι θα κάνουμε. Χειμώνα. Χειμώνα. Αντί, Μουντιάλ, να βλέπουμε, αντί να βλέπουμε Champions League, θα βλέπουμε Μουντιάλ για ένα μήνα. Λοιπόν, ο Πλατινί, ο οποίος εντάξει, έπεσε στα μάτια πάρα πολλών, δεν το συζητάμε. Όλα αυτά τα χρόνια που είναι πρόεδρος FIFA, UEFA, τι. Λαμόγιο μεγάλο. Ναι, αλλά τι γούστα βγάζει ο Πλατινί στα 60 του, τι νοιάζει, ναι, αλλά έχει στιγματιστεί, Είναι λαμόγιο, περπατάει στον δρόμο και είναι το λαμόγιο Πλατινί. Το λαμόγιο Πλατινί. Αυτό.
Τον είχαμε αλλιώς στο μυαλό του. Θέλει προσπάθεια. Ναι. Το να σε λαμόγιο, δηλαδή να σε φουκαράς και να κάνεις τέτοια και να γίνεις λαμόγιο. Ναι. Θεκτών. Αλλά αυτό είσαι ο Πλατινί, ρε φίλε. Να είσαι ο Πλατινί, να έχεις τόσα λεφτά. Μπράβο. Και να είσαι και λαμόγιο, δηλαδή να θες παραπάνω, εκεί γίνεσαι ρόμπα. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Ναι, είσαι ο Πλατινί, ρε φίλε. Δηλαδή αυτά δεν είναι. Έχεις ρε κερατά λεφτά. Ναι. Έχεις. Λες, θα τα έφαγε όλα που έφαγε. Δεν ξέρω. Βέντος που έπαιρνε αυτά και σου λέει τώρα βρήκα μια δεύτερη ευκαιρία ζωή μου. Δεν το χώνεψα ποτέ μου. Ναι. Εγώ χρόνια το λέω. Το Πλατινί, βέβαια, το λες. Χρόνια. Η μάπα του. Δηλαδή με προδιαθέτει για ύποπτα. Ναι, ύποπτο, ναι. Πολύ άσχημος λέει ο Ερέρα, ο Μεξικανός. Ναι, είναι άσχημος ο Ερέρα. Πραγματικά είναι ο Μεξικανός αυτός. Αυτιά, μύτες, ζυγωματικά, άστο. Καλύτερα να μείνουμε φίλοι. Πάμε λίγο πρωτοσέλιδο, γιατί κάτω έχουμε πανηγύρι κάτω. Έχουμε πανηγύρι. Πάμε να δούμε λίγο γρήγορα τύπου. Έχουμε 3-4 λεπτάκια. Για πάνε. Λοιπόν, Sport Time. Τι λέει. Τρέλα. Θα φέρει το Βράνιες η ΑΕΚ. Τον Όγκνιε Βράνιες, λοιπόν, είναι έτοιμος να έρθει ο Βράνιες. Ποιος Βράνιες. Ο center back. Πρωτοσέλιδο Σπορτάιμ και το Βράνιες. Ναι, και το Ζεράλδες που όλο έρχεται. Άντε να δούμε πότε θα έρθει ο Ζεράλδες. Πάει σήμερα, δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Ναι. Προχωράμε, πάμε παρακάτω. Πάμε, αφήνουμε Σπορτάιμ, πάμε Sport Day. Βράνιες επιστροφή. Αυτό ξέρει τώρα, ήδη και από ήδη οι άντλες σου λέει δεν μπορώ να το διώξω. Πάρτε τον ελεύθερο, δεν τον θέλω, δεν θέλω τίποτα. Τρελός είναι. Καλό center back όμω. Καλό center back, τρελός, ναι. Όπως σου πιστεύω, έχει άνθρωπο να το διαχειρίζεται. Πολύ καλό center back. Είναι καλό, είναι κορμί. Στον δρόμο για τα αστέρια, σήμερα έχουμε κλήρωση και για τον Ολυμπιακό. Θα μάθουμε. Champions League. Champions League. Θα μάθουμε αν θα κληρωθεί με την Αϊτχόφεν ή με τους Τσέχους της Πλιζέν. Με μία από τις δύο. Όπου και να. Αϊτχόφεν θα είναι δύσκολο. Αϊτχόφεν θα είναι δύσκολο. Πλιζέν θα είναι μάχη με την Πλιζέν. Αλλά με την Αϊτχόφεν είναι outsider. Ποιο θα πάει center for. Τώρα θα δεις, τώρα έχουμε τσουνάμι μεταγραφών. Κάτσε, θα δεις. Ακόμα? Ναι, χαμός, χαμός. Μάχη λέει για φόρο Ολυμπιακός, προχωρημένες επαφές με τον Μουνιέ. Μουνιέ. Θα φέρει τον Μουνιέ. Έχουμε Μουνιέ εδώ πέρα. Ερυθρόλευκοι μαθαίνουν σήμερα. Και το Μουνιέ και το Κολιέ να φέρει δεν έχει. Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε. Αυτό ο δρόμος για τα αστέρια. Πάει, δε, λίγα. Λίγα πράγματα. Λίγα. Live. Έρχεται η καψούρα. Χτυπάμε σήμερα με Βράνιες, χτυπάνε ΑΕΚ. Δεν πουλάει μια εφημερίδα με πρωτοσέλιδο Βράνιες. Πάει σήμερα, δεν θα πουλήσουν. Δεν θα πουλήσουν, ναι. Έχει διάφορα χτυπήματα για το βρώμικο κατά του 2022, την υποδοχή του Ιντέγε, όχι του Μάρτεν στους Άραβες. Ιντέγε. Ναι, έρχεται. Για Αθηναϊκή εφημερίδα. Έχει ένα χτυπηματάκι. Δηλαδή, θα πάει στην Αθήνα να πάρει η Αθηναϊκή εφημερίδα. Μικρό χτυπηματάκι. Όχι Μάρτεν στους Άραβες, απέρευση πρόταση της Αλ-Σαμπάμπ. Ναι, για 2,5 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει, μπράβο στον Μάρτιν, εξελίξιμο προπονητή. Μπορεί να λέμε εμεί φανσιακά κάποια πράγματα, αλλά. Πρέπει να πίνει αυτό. Δεν ξέρω, αν είναι εξελίξιμο. Έχει ένα βλέμμα αλκοολικού, να πούμε. Ναι. Δεν λέω ότι είναι. Καλό προπονητή όμω είναι. Είναι καλό προπονητή. Να είμαστε δίκαιοι. Ναι, αλλά δεν ξέρει να κάνει αποτελέσματα, να παίρνει με τι άμυνε. Ναι. Θέλει να παίζει μπάλα, να δείχνεται. Θέλει ψωμάκια να γίνει Λουτσέσκου, θέλει λίγο... δρόμο ακόμα. Θέλει δρόμο ακόμα για να γίνει Λουτσέσκου. Στρατηγική του είναι καλό, στρατηγική του. Πρωτοσέλιδο, ποιον έχει το φως. Ποιον? Το μαγουλάκι 7. Δες εδώ ρε αγόρι, δες εδώ αυτή η ψυχούλα. Δες σου βγάζει. Αυτός είναι μαγουλάκια 7. Ίδιος ο Αριανός από την Αθήνα είναι αυτός. Μαγουλάκια 7, ο Σουντανή. Ρε τι μάγουλο είναι αυτό. Εξτρέμ είναι αυτός. Ναι. Τι μάγουλο είναι αυτό, τώρα το είδα τη φωτογραφία. Αυτό το τσιμπά από το μάγουλο, φίλε, και βγάζει μισό κιλό. Παλιά δεν λέγανε είσαι μανουλομάνουλο. Μανουλομάνουλο. Αυτό είναι μαγουλομάγουλο. Ναι. Λοιπόν, φωτιά στα κόκκινα, ο Ολυμπιακός. Όπω είναι και άπλητος, έχει και μουσική. Σουντανή, Αλγερινός, εξτρέμ, 32 χρονών, ένα χρόνο ανενεργός. Αυτό πιστεύω. Ναι, ότι άμα τρέξει με τον Βενιζέλο τον Ευάγγελο στο Σέιξ σου, ναι. Θα τον περάσει ο Βενιζέλο. Συστροφή. 100%. Ναι. Αυτό είναι χοντρό. Ναι. Έκανε λέει ντόρο, λέει ο Αλγερινό, όλη την Ευρώπη. Αυτό έκανε ντόρο. Ντόρο. Ναι. Συγχοντρό. Ναι. Είδε ο μαγουλάκι σε φτάρε. Εγώ αν ήμουν στο φω, ναι. Θα έκανα Photoshop. Πώ κάνανε εδώ στον ΠΑΟΚ. Θα το μάζευε λίγο τότε με τον κόσμο, θυμάμαι. Τι έκανε ο κόσμο. Ναι. Είχαν οι παοξίδε 30 άτομα. Συλλαλτήριο και βάζα κόσμο. Ναι. Τσουπ, τσουπ, τσουπ. Και ο Μπούζο ζωγράφησε εδώ πέρα. Ναι. Και άλλου παοξίδε ψεύτικου. Τώρα αυτό θα βγάζει λίγο μαγουλάκι. Θα το μάζευε. Ένα φόντο από το μάγουλο τον κάνει. Εδώ σε μήνα διγενή ήταν 100 κιλά ναι. Και φαινόταν για 60. Έμπαινε μέσα στο κουτί και την φτιάχναν πιο μικρή. Πρωταθλητή. Φωτιά στα κόκκινα λέει. Τσουνάμι μεταγραφό. Χαμό. Λοιπόν ένα με τον μάγουλο. Ο άλλο δεξιά από τον Μπρούνο. Ο Μπίσερ το παιδί του Μπίσερ δεν βάζω γκολ ποτέ ο χοντρό. Τουρμισάι και Κάιπερς. Τουρμισάι θα δούμε. Τουρμισάι εμένα μ' αρέσει. Κάιπερς θα δούμε. Δανεικός ο Κάιπερς. Άσο, δεν γίνεται. Πόσο σέντερφορ θα έχεις. Κάιπερς θα δούμε. Έχει ήδη Γκερέρο. Ναι. Έχει ήδη Γκερέρο. Κρατάς τον Μισάι και θέλουν να πάρουν και ένα καλό. Δεν γίνεται να την βγάλουν έτσι χρονιά. Ναι. Άρα ο Κάιπερς πού θα το στείλουμε τώρα. Δεν ξέρω, πάντως αυτός ο χοντρός και ο Άγγολος ναι. Δεν πουλάνε. Ο Άγγολος ο Μπίσερβαρ. Ναι, ο... σαν το παιδάκι του Μπίσερβαρ. Ο Μπρούνο καλός. Ναι. Τριπλέρ. Αυτός και τα τι καλός. Ο Άρης ήταν να τον πάρει, τον πήρε Ολυμπιακό. Δεν βάζει, δεν τον θέλω. Δεν τον θες. Σεβασμό στο μπάσκετ λέει Ευρωπαίος δαίμον είναι πράσινος. Πάει, πράσινη. Πράσινη. Και πάμε λίγο και στο Ξίδι για να τελειώνουμε. Τι γράφει ο Ξίδι. Επιστρέφει. Άρε Ξίδι. Επιστρέφει, φίλε.
ούτε το νερό. Επιστρέψει, λέω, Βράνιες, χαμός θα γίνει εδώ τώρα. Ρε μουσλούκι, να έχεις νερό, ναι, δεν θα έχεις να βάλεις απάνω. Ναι, σωστό, Χαστρο και ο Νταβίτ Σιμάου, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα. Καλά, καλά. Σήμερα οι εφημερίδες δεν, ναι, θα πουλήσουν τίποτα. Τίποτα. Άμα δεν γίνει κανένα συνταρακτικό γεγονός, δεν πρόκειται να πουλήσουν τίποτα. Τάσο Σπύρογλου, αγόρι μου. Ποιο Σπύρογλου να πάρει. Σε παρακαλώ, μην κοιμάσαι, θα το δικαιώσει. Θα το δικαιώσει, έχει 20 λεπτά. Μπουρούμπιτα, είναι σκεπασμένο, α πούμε, μέχρι το λαιμό. Τώρα με σκεπασμένο με τέτοιο αστράγαλο και κάτω τα πόδια έτσι για να φυσάει το αεράκι. Είναι του τεμπέλη στάση στον ύπνο. Αυτή είναι του τεμπέλη. Έχει το στολάκι μισό ανοιχτό. Ναι. Ανοιχτή η πόρτα να βγαίνει, να μπαίνει ο αέρας. Ο Σπύρογλου τα κάνει όλα αυτά. Σε τόνι στη μέση απάνω. Κάποιο άνθρωπο, ναι, μπορεί να δουλεύει τώρα. Ποιο δουλεύει, ρε. Κοιμάται, στο λέω εγώ. Λοιπόν, πριν ακούσουμε Σμαράγδα Μπασάκου για αθλητικό δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι με την Wind Vision έχουμε εξελιγμένες δυνατότητες θέασης για να βλέπετε το πρόγραμμα που θέλετε εσείς. Όποτε θέλετε και από όποια συσκευή θέλετε. Απολαύστε νέο επεισόδιο της αγαπημένης σας σειράς ακόμα και 7 μέρες από την αρχική του προβολή με το catch up. Κάνε πανεκκίνηση του ντέρμπι που έχεις ήδη χάσει γιατί έχει ξεκινήσει και δεν χάνεις δευτερόλεπτο από την αγαπημένη σου ομάδα. Κάνε παύση σε ζωντανό πρόγραμμα και συνεχίζεις σε πολύ πολύ λίγο. Αυτός είναι ο νέος τρόπος να βλέπεις τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Σμαράγδα Μπασάκου, επιστρέφουμε πλέον και με γραμμές. Κάθε χρόνο τέτοιες μέρες έχουμε μεταγραφές βεβαίως. Μεταγραφές έχουμε και στο Αλφρέδος Γκάρντεν φίλε. Άνοιξε το καλοκαιρινό εστιατόριο του Ρίτζεσι Καζίνο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Μιλάμε για έναν καταπληκτικό, πολυβραβευμένο εστιατόριο. Απλωμένο σε έναν δροσιρό καταπράσινο κήπο. Το μενού, να πούμε ότι επιμελείται ένας από τους καλύτερους σεφ στην Ελλάδα, ο Απόστολος Αλτάνης. Είτε είστε λοιπόν του fast food, είτε είστε vegan, είτε είστε γκουρμεδιάριδες, δεν ξέρω τι άλλο τέλος πάντων είστε. Νομίζω ότι αξίζει να ζήσετε την εμπειρία του Alfredo's Garden. Απίστευτες γεύσεις, μοναδική εμπειρία να τρως αυτόν τον κήπο. Μπήκαμε στο τελευταίο ημιωράκι εδώ, rap and cool, με τον Καζαμπάκα, τον Αθανάσιο πάντοτε στα πλήκτρα και τον Τάσο Σπύρογλου να είναι ο Wanted. Έτσι, αυτό να αναζητούμε. Δεν πρόκειται να βγει. Κοιμάται λες. 100% κοιμάται. Τάσο Σπύρογλου, διέψευσε τον, σε παρακαλώ. Κάνε το ντεμαράζ στο 100. Έχεις ένα δεκάλεπτο ακόμα να επικοινωνείς μαζί μας στα 390. Κουλ, κάνε λίγο, λέει Λιανάτιε στην Κουντέλη. Θα το κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα. Να ανοίξουμε γραμμές πρώτιστα, να μιλήσουμε και μαζί σας. 90-90-90. Ρε. Καλοκαίρι, ποιος θα βγει να μιλήσει. Ποιος θα βγει, μεταγραφή. Έχουμε σήμερα. Μια μεταγραφή έκανε ο Άρης. Ο Άρης, η Ντέγε έρχεται, κληρώσεις έχουμε. Τι ομάδες δεν είναι κληρώσεις. Έχει ομάδες. Τα χωριά της Ευρώπης, ρε, τώρα. Ναι, τα χωριά της Ευρώπης. Λοιπόν, ο Κουντέλη είναι ορισμός του εξαριού για μένα. Έτσι, Σερβο-Ολλανδός, 1,87. Φέτος έκανε πολύ γεμάτη σεζόν στην Πορτογαλία με τη Sporting με 43 παιχνίδια. Ένας παίκτης ο οποίος νομίζω ότι έχει και παραστάσεις από. Αυτό τώρα το πάρει ο Πάοκ αντί του Γκάνια. Ναι. Ναι. Ναι, ανεβάζει level, φίλε. Ανεβάζει. Φυσικά ανεβάζει level. Έτσι. Μακάρι και σε καλή ηλικία, 27χρονος είναι. Θα δούμε αν μπορέσει ο Πάοκ να κάνει το κόλπο γκρόσο με τον Γκουντέλη. Είναι ο ορισμός του εξαριού, έτσι. Εξαροχτάρι, κάπου εκεί παίζει. Λοιπόν, πάμε γραμμούλες. Πάμε. Πάμε γραμμούλες. Πολλούς άσημους μας έχουν στείλει, δεν τα διαβάσαμε όλα. Τον Ρούμα το θυμάσαι εσύ. Τη Καβάλα μου τον έστειλε εδώ Πασχάλη. Μου λέει ο Ρούμα ρε παιδιά, το ξεχάσατε τον Ρούμα. Έλα φίλε, καλημέρα. Έλα Ζέρβα μου, έλα Θεσσαλονίκη μου. Έλα Ζέρβα μου. Ναι. Έλα Ζέρβα μου, έλα Μακεδονία. Έλα Μακεδονία μου, λοιπόν. Έλα όνομα χαμένο μου. Ναι. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα ποδόσφαιρο και αυτό μέσα στο ποδόσφαιρο. Πιο άσχημο εγώ, Ζαχαριάδη του διαιτητή, παιδιά. Ζαχαριάδη, ναι. Τι βρικόλακας μονόβριδος είναι αυτός. Τι βρικόλακας είναι αυτός. Τι βρικόλακας μονόβριδος είναι αυτός. Πώς λέγονται τα ντρούλινγκ, πώς λέγονταν εκείνα τα τερατάκια. Τι τερατάκι είναι αυτό. Ναι. Άλλη ασχήμια ρε φίλε. Αυτός άμα ήταν γυναίκα στο Κιλκής η πρώτη νύφη θα ήταν. Τι φρύδι γεμάτο είναι αυτό ρε παιδιά. Πολύ πράγμα, πολύ πράγμα. Τι Ζαχαριάδης είναι. Σαν ανοιξιός του Δράκουλα είναι όταν τον βλέπω. Πω να είσαι ποδοσφαιριστής. Ζαχαριάδης, ναι ρε φίλε. Τι ασχήμια είναι αυτή. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Δηλαδή, άμα είσαι μέσα από τους φοιτητές, μπορεί να σου ξεφύγει καμιά κουβέντα. Του πεις πως είσαι έτσι. Πας καμιά κόκκινη από το πουθενά, και να έχουμε κι άλλα.
Ποιος θα έρθει τώρα, ο Κουντέλ είναι πες θα έρθει. Το ψάχνει ο ΠΑΟΚ τώρα, είναι ένας παίκτης που προτάθηκε, είναι δύσκολη περίπτωση, απλά αναφέραμε δύο-τρία στοιχεία για τον Κουντέλ. Ξέρεις, καλύτερη χώρα για χιαστούς για άραγμα από την Ελλάδα δεν υπάρχει, ξέρεις, έρχεσαι εδώ. Άλλοι τους παίρνουν πριν έρθουν στην Ελλάδα, εντάξει, κάποιοι ας τους πάρουν όταν έρχονται εδώ, ας παίξουν λίγο και ας πάθουν μετά. Καλά, ναι. Καλά Νικόλα μου, τότε ναι, από... ρε, μου, ναι, εντάξει, καλά, άλλοι παίρνουν και... Θα τον δούμε και αυτόν, Φύγε Κουντέλ, φύγε. Ο Μουντάρι είναι επίσης πολύ άσχημος. Πώς σου φαίνεται αυτός εδώ τύπος, ε? Ο Μουρντάρι. Μουρντάρι, ρε. Δες τον, ωραίος άντρας. Κουκλεντέ, ναι, ο Μουρντάρι. Ωραία. Και ο Μπουαζά, εδώ βρήκα ένα site με τους 20 πιο άσχημους ποδοσφαιριστές. Τα παιδιά γουστάρουν τέτοια. Και ο Νασιόπουλος ήταν άσχημος. Ο Νασιόπουλος είχε το αυτί πεταχτό. Δεν τον έλεγε άσχημο, απλά ήταν σαν, σαν κουνελάκι, ναι. Συντελεστή αεροδυναμικής, άθλιο. Ναι, ναι, σωστά, αλλά πολύ γρήγορος όμως. Πολύ καλός, ναι, ναι. Έχει βάλει μια γκολάρα στο Αμβούργο, αν θυμάμαι καλά, τώρα έτσι μου έρχονται φλασιές. Ναι, τον παλά, 0-1. 0-1 με Νασιόπουλο στο Χάμπουγκερ πάνω ψηλά, στο γερμανικό βορρά. Τι τρακάρει το πλοίο εκεί. Ναι, ναι, ναι. Εσύ. Όχι, εγώ δεν τρακάρει. Εσύ δεν τρακάρει πλοίο, ναι. Σάμινα εδώ, ποιο ήταν η πλοία. Α, εκείνη τη μέρα τι έγινε. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα να δεις πως σας συνδυάζουμε. Βλέπα το μάτι και βουλιάξα. Τι μαγάσα είσαι. Καλημέρα, ναι. Εμπρός, ναι. Εμπρός, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ήθελα να μιλήσω τον κύριο Ραπτόπουλο τον Πέδαρο. Έλα Πέδαρε. Πέδαρος εγώ. Ναι. Δεν μου λες πώς ο Άρης πόσους φιλάθλους λογαριάζει να μαζεύει. Πού να τους μαζέψει. Δηλαδή πόσους φιλάθλους έχει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη. Περίπου. Πιστεύω ότι σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, ναι, σε όλο τον κόσμο, καμιά 300.000 θα είναι οι Αργενοί. Είναι σίγουρα. Ο Ηρακλάκιας. Ο Ηρακλής πόσοι είναι όλοι. Καμιά 100.000. Ναι. Σε όλο τον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ. Ένα 200, ένα 300. Λοιπόν, ρε Κωστάκη, εδώ λέμε ο Σαββίδης, ο Σαββίδης και ξέρω εγώ τι, να είναι καλά ο Σαββίδης και τα... Καλά ο Σαββίδης, ρε Κώστα, βλάκας ήτανε. Δεν ήξερε σε ποια ομάδα πήγε. Έτσι είναι, ρε αγόρι μου. Άλλη ομάδα ήθελε να πάρει. Ναι, ποια άλλη ομάδα ήθελε να πάρει. Τον Άρη ήθελε να πάρει. Αλλά μετά είδε τον κόσμο και σου λέει ας πάω στον κόσμο. Λέει ο Κωνσταντίνος, εγώ δεν εστερνίζομαι αυτά. Πάσο, δηλαδή χαζός είναι ο Σαββίδης και πήρε το ΠΑΟΚ. Κωστάκη, οι Αριανοί περισσότεροι, οι παράγοντες είναι λαμόγια και οι Ερακλείδες. Κόψω. Είπαμε να προσέχουμε λίγο εσύ, σε παρακαλώ. Εντάξει, ήθελε να πει το κομμάτι ότι είναι πιο πολύ, αλλά φτάνει τώρα, εντάξει. Δεν είπε και ψέματα τώρα. Κάποιοι από αυτούς, εντάξει, οκ, ναι, πρωί, ναι, ναι. Λοιπόν, κακό σε κόψαμε, φίλε. Ναι, εντάξει, καλά, δεν είχε και πολύ νόημα η κουβέντα. Άμα δεις λίγο τους ισολογισμούς τους παλιούς. Ναι, θα δεις ότι κάποιοι. Θα δεις ότι ο άνθρωπος έχει δίκιο. Έχει δίκιο, ναι. Αλλά εντάξει, και η κουβέντα δεν ήταν και κάπου αμαναμά, δεν μας οδηγούσε σε κανένα φως στο τούνελ. Λοιπόν, ο Τσιμπλίδης λέει πολύ άσχημο. Πες στο ραπ. Ναι. Τσιμπλίδης. Ναι. Βγες ρε Μπεκάτσα, λέει ο Δήμος είναι φαν του Μπεκάτσα. Ο Πάπριτσα πολύ άσχημος. Καλημέρα, παιδιά, ναι. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα. 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 Χαιρετώ την παρέα. Καλώς ο να. Χθες, Δευτέρα μάλλον του Αγίου Πνεύματος, όπως είδες και στο πρωτοσέλιδο Κουλιανέ και Ραπτόπουλε, δεν ξέρω αν... ήταν κάποιος από το Μετρόπολης εκεί, πάντως εγώ ίδιος ήμουνα. Πού ήσουν, φίλε? Ορίστε. Δεν κατάλαβα. Στην εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, πάνω στο πρόχωμα. Πήγε στο πρόχωμα, είχαμε πεσταλμένο. Είχαμε εκεί πεσταλμένους, είχαμε ρεπορτάζ, είχαμε. Ωραία. Ναι. Και εγώ εκεί ήμουνα. Πήγες. Και, μπράβο, κόρη μου. Ναι. Έχουμε φωτογραφίες μαζί, ξέρεις, με τη Φιάλη. Εγώ αυτός είμαι. Μάλιστα. Έλα, ρε Κοτσάρη, ναι. Λοιπόν, γειτονιά είμαστε από εδώ, από τους ανθρώπους που έχουν έρθει, από εκεί που έχουν έρθει. Και εσύ στο πρόγραμμα πήγες, δηλαδή, τι να πάει να δεις στο πρόγραμμα? Στο πρόγραμμα εδώ τις κομπίνες που μαλλούν στα στάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά θέλει ο κόλος, αυτά θα ακούς. Λοιπόν, λοιπόν, τι και... Σε ωραίο μέρος πήγες, δηλαδή. Ναι. Σε πάω, εσένα, πες μου να σε στείλω και στα λασπόνερα που κάνεις, στα νερά, δεν πειράζει. Υπάρχει στο πρόγραμμα μια φορά δεν πήγαινε. Μια χορηγία θα σε κάνουμε και να μας διαφημίζεις. Ναι. Ό,τι θέλεις. Ό,τι γουστάρεις, επειδή είσαι και καλό παιδί. Είμαι. Λοιπόν, το λέω εγώ, το επιβιώνω, σε βάζω και τη σφραγίδα δικιά μου. Υπήρχε μια συγκίνηση καταρχήν από όλους, λόγω όλο αυτό το κομμάτι που βιώνει ο Ελληνισμός, είτε από τη Μικρά Ασία, είτε από τον πόντο που έχει τον ξεριζωμό και τους 300. Είχε κόσμο πολύ. Δεν είχε πάρα πολύ γιατί με σύγκριση άλλες χρονιές. Είναι ελεύθερη, οι έξυπνοι πήγαν Χαλκιδική, Καβάλα, πήγαν στους Αμολόφους, δεν πάει στο πρόχωμα. Οι έξυπνοι μπορεί να μην πήγαν ούτε Χαλκιδική. Τι να πάει στο πρόχωμα να κάνει αυτό που λέει. Ναι. Είχε χαθεί ένα παιδί 35 χρονών που το βρήκανε εκτός Ελλάδας από το πρόχωμα και ήταν μουδιασμένος και από εκεί όλος ο κόσμος. Χάθηκε ένα παιδί 35 χρονών. Ναι, από το πρόχωμα. Πόσο παιδί είναι ένα τέτοιο. Από το πρόχωμα ήταν, φαντάζομαι.
Ναι. Και... πώς χάθηκε δηλαδή, δεν είχε GPS. Πώς χάθηκε δεν έχει σημασία. Ψάξτε, δείτε. Χάθηκε ένα παιδί 35 χρονών. Μάλιστα. Χάθηκε εκτός Ελλάδας, λέω, στην Ουκρανία που ήταν κάπου πνίγηκε και είχε πάει σε κάποιο ταξίδι δικό του. Πέθανε, δεν χάθηκε. Εμείς έχουμε κουμπαριά, έχουμε γιατρούς, έχουμε επιστήμονες Αργιανούς, από εκεί έχουμε πολύ πράγμα. Στο πρόγωμα. Να σε γνωρού, πάω στα κουφάλια παντού, στους συνδέσμους, να έρχεσαι. Στα κουφάλια, ωραία μέρη, ναι. Τα λέμε, παιδιά, κλείνουμε. Πάμε επόμενος. Μην περιαυτολογούμε και μην φαφαρίζουμε. Τι ομορφιά, το, ούτε το Χόλιγουν τέτοια ομορφιά. Ο Γιώργος λέει, επειδή είμαι μεγάλος φαν του ποδοσφαίρου της Αλκμαρ που παίξε τα προηγούμενα χρόνια, γνωρίζω τον Γουντέλη, είναι απίστευτα κοντρολαρισμένος, μαγικό αριστερό πόδι, τρομερά στημένα. Είναι παίξ που κάνει διαφορά. Εντάξει, είπαμε, παιδιά, είναι δύσκολη περίπτωση. Πάμε, καλημέρα, γραμμές, ψάχνουμε Τάσο Σπύρογλου. Έλα, φίλε. Ναι, εγώ είμαι. Ω, καλό ο παιδί, ρε. Η Νικόλα, τι έγινε? Καλά. Έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ. Έχουμε καιρό να τα πούμε, ναι. Λοιπόν, για ασκήμια. Με διαφορά πρώτος ο Πάπριτσα. Δεν υπάρχει. Ακολουθεί... Ράντε τον έλεγα, πώς το έλεγα. Ράντε Πάπριτσα. Πεχτάρα. Πεχτάρα. Ναι. Ακολουθεί ο Γιάτσεκ Μοχ. Γιάτσεκ Μοχ, ναι. Όχι, ο Γκασκόιν. Πολ Γκασκόιν. Ο Μογκολάκη. Ναι, Πολ Γκασκόιν. Και μου έλεγε κάποτε ο Σάκης ο Παντελίδης, τον ξέρει καλά ο Ραυτόπουλος. Είχαν πάει να παίξουν με τον ΠΑΟΚ στη Ρόδο και αναρωτιόντουσαν όλοι ποιος θα μαρκάρει τον Διακονικολάου. Δεν ναι. υπήρχε, μου λέει, αυτό το τέτοια, πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Τόσο άσχημο. Ναι, ναι. Ο αρχηγός της Ρόδου. Αφού τον λέγανε, έλεγε ο συγχωρεμένος ο Παρίδης, εγώ δεν πάω γιατί φοβάμαι. Να πάτε εσείς οι άλλοι, να τα πει ο Σάκης ο Παντελίδης να πέσεις κάτω. Και το μεταξύ, από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει ήταν ο Διακονικολάου. Πήγα, τον γνώρισα στη Ρόδο. Είχε μαγαζί με ρούχα το παιδί αυτό. Ένα εξαιρετικό παιδί. Ψυχούλα. Αλλά. Ναι, μιλά, έχει, πού το θυμήθηκες. Λοιπόν, Δοξάκης, Χάσταλης, Καραντάνης, Καρακατσάνης, Διακονικολάου, Δράκος, Κώτης, Εγκλέζος, Καρτάδος, η εντεκάδα της Ρόδο εκείνης της εποχής. Πω, πω, τι μας θύμισε. Ο Μαδάρα. Αυτά. Λέγε αντίπαλο λοιπόν, που θες σήμερα, λέγε αντίπαλο. Ναι, ποιο τι θες σήμερα. Δεν θέλω τους Κύπριους γιατί δεν ξέρω τι πιο λίγο. Είναι καλή ομάδα η Αλέμι Σου, να το ναι. ξέρεις. Ναι, εμπιστεύομαι εγώ εσένα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω, ρε Νίκο, ναι. όποιος και να έρθει, τώρα πριν δύο χρόνια εγώ έπαιζα στο πρόχωμα, πλάκα μου κάνει. Μια χαρά, είναι ωραία χαρά, η μέρα χαρά, σήμερα ναι. για τον Αριανό. Οι Αριανοί έχουν πολύ καλή ψυχολογία. Έτσι έχουν καλό, καλό, ναι. Όποιος και να έρθει, καλός να ορίσει. Έτσι, ωραίος. Okay. Τα λέμε, αδερφούλη, να σε καλά. Έλα, να σε καλά. Τι ήταν αυτό, ρε Καζαμπάκα? Α, ο νικητής, έσκασε μύτη. Ξύπνησε, 9.30 ώρα. Για ξανά τα ακούσα λίγο, αυτό μ' άρεσε. Λοιπόν, Τάσο Σπύρογλου είναι στη γραμμή και πάμε να το διασύρουμε. Τάσο, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλό στον Παλίκαρο. Τι, κοιμόσουνα? Όχι βέβαια. 1-0 Κωνσταντίνα. Δεν πέτυχε τίποτα. Τίποτα. Άκουγες επομένως, έτσι. Εκεί και εγώ δεν άκουγα. Ναι. Επειδή είμαι Αθήνα. Α, εις Αθήνα σε ενημέρωσαν ναι. όμως, έτσι. Με ενημέρωσαν και μπήκα αμέσως, οπότε με μία καθυστέρηση. Άκουσα τι είπε. Λοιπόν, τίποτα, Τάσο, τι αργό σε είπε, τι χοληστερίνη έχεις, τι τρικλεκερίδια, τι αριανός. Ούτε αριανός, δεν πέτυχε ούτε την ομάδα. Αργιανός. Λοιπόν, Τάσο, είσαι για δουλίτσα Αθήνα, γιατί ο άνθρωπος έχει σηκωθεί και κάνει δουλειές. Άμα είναι Αθήνα, ξυπνάνε νωρίς αυτή. Α, ξυπνάνε νωρίς. Ξυπνάνε νωρίς. Λοιπόν, Τάσο, τι ομάδα είσαι? ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, διαρκείας θα πάρεις, πήρες, είσαι σε φάση. Δεν θα πάρω, γιατί μοιράζομαι Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Α, τι μοιράζεσαι, είσαι πότε εδώ. Την τελευταία φορά που πήρα πήγα σε έναν αγώνα. Εντάξει τότε, εντάξει. Όποτε μπορέσει να ψάξει να βρει αυτά τα 4-5 χιλιάρια που θα απομείνουν. Λοιπόν, Τάσο, μπαίνει σε μια φοβερή ωραία διαδικασία. Είσαι ένα από του τυχερού που 28, νομίζω, 29 Ιουλίου, ακριβώ ημερομηνία δεν την έχω μπροστά μου, θα διεκδικήσει το σούπερ μάρκετ για ένα ολόκληρο χρόνο. 300 ευρώ το μήνα, πώ σου φαίνεται? Καλό είναι. Καλό είναι. Παντρεμένο είσαι? Είμαι. Παιδάκια? Δύο. Α, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά και τα παιδάκια. Κωνσταντίνος, κάτι θέλει να πει τώρα. Άντε, ας το πει. Ρίχτα, ρε Κωνσταντίνος. Πόσα ημάνε πάλι τι έφαγες από τη γιαγιά σου, ρε. Καταρχάς η καταγωγή σου είναι από εκεί, όντως. Ναι. Κοίταξε, δεν πέτυχε ακριβώς την καταγωγή. Ναι. Ο παππούς είναι από την νοτιοδυτική Τουρκία. Ναι. Α, νοτιοδυτικά, ναι. Μισό Σπάρτα. Ναι. Πώς, από πού? Η Σπάρτα. Ναι. Μάλιστα, δεν είσαι από ψηλά δηλαδή εκεί, τραπεζούδες. Χαμηλά. Χαμηλά. Εντάξει, κάτι πιάσαμε, μισοπιάσαμε, γιατί κατά τα άλλα jackpot κάναμε, έτσι. Κατά τα άλλα τίποτα. Εντάξει. Τάσο, να σε καλά πάλι, καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Να σε καλά. Ωραίος. Αθήνα, Αθήνα. Άμα η Αθήνα ξυπνά νωρίς αυτή. Είναι πιο γλίγορη. Αλλά πάμε, έχουμε γραμμούλες. Έλα, καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα τα παιδιά των Αργιανών κυμάτων της πρωινής ζώνης. Να το το παιδί, ο εκπρόσωπός μας της Αμπόλα εδώ. Λοιπόν, ναι. Πάμε Αμπόλα πρώτα. Πρώτα Αμπόλα, ναι.
Μιλάει για Πέντρο Μάρτης του Ολυμπιακού. Ναι. Λέει ότι αρνήθηκε πρόταση εκατομμυρίων από Άραβες. Ισχύει αυτό, 2,5 εκατομμύρια το χρόνο να πάει και σε ένα σαπά. Λέει ότι ενισχύθηκε με καλή τετράδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, γι' αυτό σου πήρε τώρα, Ντουρμισάη και τα λοιπά, Μπρούνο και τα αυτά. Μπρούνο, Ντουρμισάη και Κάιπες. Και ακόμα δύο. Και αυτό σε ένα χρόνο δεν έπαιζε. Ένα χρόνο δεν έπαιζε και ο Σουντανή. Καλή ενημέρωση βλέπω έχει από όλα. Ναι. Σουντανή και κάτι τέτοια. Και Κάιπες δεν έπαιξαν αυτοί, ναι. Τώρα πάμε στην Ασχήμια. Ναι. Λοιπόν. Για μένα είναι ο Στράχαν, το μάστι το κοντό. Στράχαν, ναι, με σφακίδες κιόλας. Ήτανε και... Σκοτία, φακίδες και χωρίς δόντια, παιδιά. Ναι, 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 και είναι και προπονητής τώρα. Με μεγαλούργησε το Άλεξ Φέρκισον, κύπελο UEFA και Super Cup Ευρωπαϊκό το 83. Σωστός, σωστός. Είδες που είναι μπαλαδόβατς ο φίλος μας ο Φώτης. Ο δεύτερος άσχημος είναι ο Μάρτιν Κίον, το θυμάσαι Arsenal. Ναι, ρε φίλε, ο Μάρτιν Κίον εννοείται. Παρτενέρ του Τόνι Άνταμς. Ναι, με Arsenal, ναι, 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 βέβαια, βέβαια. Διεθνής κιόλας. Και μάλιστα στο Times, στο περιοδικό του, είχαν κάνει ένα πρωτοσέλιδο και λέει, δείχνουν μια μαϊμού ναι. με το πρόσωπο του Κίον και λέει How man began, πώς ξεκίνησε ο άνθρωπος. Ρε φίλε, αδικείς εκεί στο ψυχικό ρε φίλε. Δηλαδή είσαι με Times, με Αμπόλα. Άκου να πούμε και κάτι για το Φορτούνι, γιατί δεν παίρνει μεταγραφή εξωτερικό. Γιατί? Λένε στην ομή Γερίτου ότι θέλει να είναι πρώτος στο χωριό και όχι δεύτερος στην πόλη. Γι' αυτό δεν έχει ποτέ μέσα του τις ηγετικές ικανότητες. Και τώρα τελευταία χρονιά που έκανε αυτή την καλή του χρονιά φέτος, ναι. πήρε γυμναστές και τέτοια. Πήρε γι' αυτό τον Γερμανό, τον Γερμανό. Πάλι κάνει ναι, ναι. Πάλι μαζί με στα φιλίδι κάτω εκεί στην Μύκονο, ναι, ναι, Σαντορίνη, ναι, είναι μαζεμένοι εκεί 4-5 παίχτες. Και ακόμα δεν υπογράφει, κρατάει πισινή για μήπως δοθεί κάτι στην Ευρώπη. Ναι. Και ο Καράπαπας δήλωσε μάλιστα ότι θα γίνει το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε Έλληνα παίκτη. Λογικά για να τον κρατήσουν. Το αλλά θέλει πρώτο ο Γκολ. Ο Καράμπαπας δεν έφυγε από αλλά δεν πιστεύω τίποτα. Θέλω να τον βάλω σε άλλο πώ. Θέλει να φύγει. Ναι. Τα λέμε ψυχικό φωτάρα μου, να σε καλά. Αυτό είναι. Ενημέρωσα από Πορτογαλία, Αγγλία, Ισπανία. Ο τύπο όλο. Ντάνουτ Λούπου λέει. Πολύ άσχημο ο φίλο μα ο Καρλίτο. Τον είδε το Λούπου. Ποιο? Ο γιατρό ο Μπανιώτη. Ναι, ναι. Η Παχίνη έχει σαν βόδι. Είχε πάει πάνω στη Ρουμανία γιατί σπουδάζει η κόρη του γιατρό. Ναι, ναι. Και πήγε σε ένα εστιατόριο και είδε το Λούπου. Δεν τον γνώρισε. Τα κιλά. Και φυλάχτηκε κιόλα. Τρώει καλά ο Λούπου. Μην φάει κανένα πορτοφόλι. Φύγει κανένα κινητό, ξέρω. Κλεφταρά ο Λούπου. Αλλά, ο Λούπου. Για ναι. πάμε, βγήκε και ο Τάσος Σπύρογλου. Συνεχίζουμε ακάθεκτη, Κωνσταντίνη, του βγάζουμε όλου. Τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα, τελευταίο. Τελευταίο, ναι. ναι. Έλα, φίλε. Φίλε με το ίντερνετ. Επόμενο, καλημέρα. Έχασε σειρά σου ο Καζαμπάκας, λέει γρήγορα. Πάμε, καλημέρα. Καλημέρα. Πού πετύχαμε τώρα, πάμε. Καλημέρα. Φίλε! Πάμε επόμενος. Επόμενος Καζαμπάκας, σας κόβει. Έλα φίλε. Έλα καλημέρα. Καλημέρα. Είσαι ο τελευταίος. Από Αριδαία. Wow. Να είδες πρόλαβα. Πρόλαβες οριακά. Ο πιο άσχημος ξένος, δύο, Ντιμαρία. Εγώ είμαι 28 χρονών, δεν ξέρω για ποιο παλιού. Ο Ντιμαρία είπες ποιος? Ο Ντιμαρία και ο Μόντρης και από Έλληνες. Ναι, είναι άσχημα αυτή. Είπατε το Θόδωρο το Τσολερίδη, έχει παίξει και στον Άριο Θόδωρος. Έχει παίξει, είναι από εδώ, από την Άψαλο. Αλλά τώρα να τον δείτε, είναι αυτό που λέει ο Κωστής, πάχινε λίγο και τα μάγουλα πετάχτηκαν ναι. προς τα έξω. Άμα τα συμμαζεύουν. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Κάποιοι δεν τους πάει το αδύνατο πολύ. Όχι. Έτσι. Ναι. Τον έχω δει σε κάτι φωτογραφίες παλιές που είχε εκείνη τα αυτοκολλητάκια στον Εδεσαϊκό συγκεκριμένα. Ναι. Και είναι χάλια. Χάλια, είναι πολύ άσχημος σκιάχτων. Ναι. Αλλά τώρα και η μύτη μίχρενε, ήρθε λίγο στα ναι, ναι, γλυκένει. Ναι. Είναι ωραίος κύριος. Ωραίος. Τα λέμε παιδιά, για φύγε. Θα παραμείνει και αθλητικός. Γίνεται και ωραίος όριμος. Βέβαια. Και κάποιοι μετά τα 40 γίνονται πιο όμορφοι. Ναι, να βέβαια. Τι. Γκριζάρουνε, ναι. Κωνσταντίνε. Για μας λέμε. Φωστάκια αφήνουνε. Αυτό το πορτοκαλί το περιμένουμε. Σαν να βγάζει λίγο μια μανταρινάδα εδώ από κάτω. Δύο μερών είναι αυτό. Δύο μερών. Άσογον μέχρι την Παρασκευή θα κάνουμε πάταγο με αυτό το πορτοκαλί μουστάκι. Έτσι. Θα σε βγάλω βιντεάκι εδώ, θα γίνει χαμός. Τέλει να βγάλεις φωτογραφία. Με το πορτοκαλί μουστάκι. Ακριβώς. Το τίμιο λοιπόν, μουστάκι. Ο Ατρόμητος κλείνουμε αυτή την δυσκολία γιατί πρέπει να αποχωρήσουμε. Θέλει να πάρει και τον Βέλιο. Ο Ατρόμητος έχει καλή ομάδα πάλι, να ξέρει. Από εδώ δεξιά-αριστερά θα τσιμπολογήσει παίχτες. Άμα φέρει η θέση του Κουλούρη το Βέλιο, είναι καλή μεταγραφή. Πώς δεν είναι. Βέβαια. Μια χαρά είναι. Μια χαρά. Πάρει και την οδοντίατρο. Εντάξει, τι να κάνει το παιδί, ωρέξει, να μην έχει. Είπαμε σήμερα 2 και 35 και ο Άρης και κλείνω για άλλη μια φορά με τους πιθανούς αντιπάλους γιατί μου το ζητήσατε. ΑΕΛΕ Μεσού από Κύπρο. Νικητές από Σαμπάιλ Αζερμπαϊτζάν ή Κραϊόβα. Λογικά περνάει η Κραϊόβα. Σαχτός Όλιγκορσκ ή Μάλτα. Ή Χιμπένες από Μάλτα περνάει Σαχτόρ εδώ. Κούνα Κουέι, ο Αλή με Κιλμάνοκ, Σκωτίες περνάει η Κιλμάνοκ. Ζενέ στον Πολ Κωνστανάη, λογικά θα περάσει. Λογικά
το Μπολ και Crusaders με Τόρσλαν, τα νησιά Φερόε είναι η πιθανή αντίπαλη του Άρη, είναι σε ζευγάρια. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι πρέπει να δώσει ένα τέλος σε όλα τα καλώδια και αυτό το τέλος έρχεται να το δώσει η Wind Vision, φίλες και φίλοι. Είναι ο νέος τρόπος να βλέπετε τηλεόραση. Αρχικά ο αποδικοποιητής Wind Vision είναι πολύ μικρός. Όλα τα συνδρομητικά κανάλια της Wind Vision είναι μέσω ίντερνετ. Υπάρχει επιπλέον ενσωματωμένο Bluetooth που διαθέτει μέσα το μικρό αυτοκουτάκι. Μπορεί να το συνδέσει στη Wind Vision με ασύρματα ηχεία, ακουστικά, gamepads για ατελείωτο παιχνίδι. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Αυτοί ήμασταν και εμείς. Έτσι εδώ η τριπλέτα Rap Cool και Καζαμπάκας. Αμέσως τώρα Σκυτάλισον Νίλς Χόγκερσον, Κωνσταντίνος Βαραγιάννης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και έρχονται φορτσάτι. Αγριεμένοι, ο ένας από την Γκουιάνα της Βραζιλίας, το πούμα μας ο Γιάννης Πάγκος και ο άλλος από το μακρινό Σότσι, ο Γιώργος Ζαΐρης, η ρωσική μας αρκούδα, μέχρι και τις 12 πλάκα τέλος. Εκεί θα πάρει σκυτάλι ο Γιώργος Μπούζος με την ενημέρωση στην Σέντρα, με όλο το επιτελείο. Επομένως, μένετε εδώ στο Μετρόπολης μαζί το απόγευμα με τον Κωσίτο μεσημέρι. Γεια σας!